Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Open, είμαστε στα 39 λεπτά μετά τη μία. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα είμαι πάρα πολύ περήφανος για την εκπομπή που θα δείτε. Αυτό το δημοσιογραφικό πρόπλασμα το οποίο θα σας κοινωνήσουμε, ελπίζουμε να σας κρατήσει μέχρι και τις 4:30. Και το λέω έτσι, διότι η εκπομπή σήμερα έχει απ' όλα. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια, έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε για τα καλά στην θεματολογία που σας αφορά, έχουμε δει τι σας αφορά, τι σας ενδιαφέρει και είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τη δική σας ενημέρωση και το δικό σας ρεπορτάζ. Και μπορεί η τηλεόραση για κάποιους και για πολλούς ίσως τηλεθεατές εκεί έξω να βαίνει επί τα χείρο. Εμείς όμως ακολουθούμε το δικό μας μονοπάτι και πιστεύουμε ότι αυτή η ανθρωποφαγία θα πρέπει κάποια στιγμή να φύγει από την τηλεόραση, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος της τηλεόρασης. Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν. Πάμε πριν ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στην εκπομπή. Δημοσθένη, έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ. Μόνος σου. Θες να έρθω? Θες να έρθω? Πες μου. Αυτό είναι. Λοιπόν, τα κλειδιά είναι πάνω στο μηχανάκι επιτέλους. Κύριε Γκοργόλη, είστε υπέροχος. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, εδώ. Για να δούμε. Αυτά τα κλειδιά. Αυτά εδώ τα κλειδιά. Εδώ αυτά τα κλειδιά. Σήμερα, μαζί με το μηχανάκι το οποίο βλέπετε, θα πάει σε έναν από εσάς. Και το μηχανάκι με τα κλειδιά του θα πάνε όλα μαζί σε έναν ή σε μία από εσάς. Σήμερα δίνουμε το κόκκινο Daytona. Αυτό το εκπληκτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο 125 κυβικών εκατοστών, το οποίο το δίνει η εκπομπή μας για όλους εσάς. Ο διαγωνισμός, παιδιά, ξεκινήστε σήμερα, το δίνουμε. Σήμερα, στο τέλος της εκπομπής, θα ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Η διαδικασία είναι απλή, είναι το γνωστό μας ραντεβού. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήστε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, στείλτε SMS, εψιλον ταφκενό, ονοματεπώνυμο στο 14800. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, είναι ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona 2.890 ευρώ, το οποίο το δίνουμε σήμερα. Το ξαναλέω. Σηκώστε το τηλέφωνο και επικοινωνήστε στο 14800. Αφήνετε απλά ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, τίποτα άλλο. Ή εάν είστε του SMS και των μηνυμάτων, γράφετε εψιλον ταφ, τα αρχικά δηλαδή της εκπομπής μας, κενό ονοματεπώνυμο στο 14800. Αυτό πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε εσύ, δεν ξέρω ποιος, να κερδίσετε το συγκεκριμένο μηχανάκι, το οποίο θέλω να σου πω ότι είναι ηλεκτρικό. Άρα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ξεχνάτε εντελώς τα βενζινάδικα. Δεν πηγαίνετε στα βενζινάδικα. Το μόνο που κάνετε είναι να έχετε μια μπριζούλα, να το βάλετε, να το φορτίζετε το βράδυ και το πρωί, να έχετε αυτονομία για πάρα πολλά χιλιόμετρα, να κάνετε τις βόλτες σας σε κάθε σκατιά της Ελλάδος. Γιατί εμείς εδώ στο Open είμαστε ανοιχτοί και προσφέρουμε μεγάλα δώρα αξίας 3.000 ευρώ. Λοιπόν, για πάρτε μια γεύση από το τι θα παίξουμε σήμερα. Ανοίξαμε το σεντούκι της τέως βασιλικής οικογένειας. Κοσμήματα και τιάρες αμύθιτης αξίας. Λοιπόν, κοσμήματα και τιάρες αμύθιτης αξίας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για πάμε να δούμε σε ποιο πλωτό παλάτι κατάφερε η εκπομπή να μπει. Μπήκαμε στο πλωτό παλάτι του Εμμύρη του Κατάρ. Σε ποιον Έλληνα εφοπλιστή ανήκει σήμερα? Και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Γιατί σας είπα ότι σήμερα θα ανοίξουμε τη βεντάλια για το μυστικό Αραβόνα της Μέρης Χρονοπούλου. Ο μυστικός Αραβόνας της Μέρης Χρονοπούλου. Θρίλερ με την τέφρα και την περιουσία της αείμνηστης ηθοποιού. Όλο το ρεπορτάζ στο επιτόπιο. Λοιπόν, Άρη Λιχναρά, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή. Για πάμε. Είμαστε ζωντανή εκπομπή, μιλάμε για ένα ζωντανό δημοσιογραφικό κύτταρο, οπότε όπως καταλαβαίνετε όταν έχουμε ένα έκτακτο γεγονός πρέπει να ανατρέπουμε την σκαλέτα που λέμε σε μια εκπομπή. Οπότε να συνδεθώ αμέσως με την αίθουσα σύνταξης και τον Νίκο Νικολετάκη, ο οποίος μας έχει πληροφορίες για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε ένα τελεσίγραφο το οποίο παρετάθη από τις Ισραηλινές αρχές μέχρι και τις 4 ώρα το απόγευμα, όμως ο Νίκος Νικολετάκης έχει στα χέρια του κάτι συγκλονιστικό, το οποίο ήρθε στην εκπομπή μας πριν από μερικά δευτερόλεπτα, γιατί όπως διαβάσατε, αν έχετε διαβάσει και έχετε ενημερωθεί, η Χαμάς ήδη επιτίθεται σε πόλεις του Ισραήλ με ρουκέτες. Ο Νίκος είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι έχει συμβεί? Γιατί ζήτησες να αλλάξουμε εντελώς
την σκαλέτα μας και την ροή της εκπομπής. Καλό μεσημέρι. Πριν από 2 ώρες περίπου ήχησαν οι σιρήνες για επίθεση στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ. Ναι. Εμείς εκείνη την ώρα μιλούσαμε στα social media με κάποιον κάτοικο του Ισραήλ και έτυχε εκείνη την ώρα ακριβώς που έπεφταν οι πύραυλοι και υπήρχε ο συναγερμός να καταγράψουμε αυτόν τον πανικό που έβλεπε ο ίδιος και η οικογένειά του. Δηλαδή, τους είδαμε ξαφνικά να κρατάει το τηλέφωνο, να εγκαταλείπει το σπίτι του, να τρέχει έξω. Δεν έκλεισε τη σύνδεση και ζήσαμε όλο αυτό σε μια ζωντανή σύνδεση. Όπως δηλαδή... όλοι λοιπόν, όπως όλες οι εκπομπές, έτσι και εμείς, ξεκινήσαμε από το πρωί να κάνουμε ρεπορτάζ. Να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν είτε ελληνική καταγωγή και ζουν στο Ισραήλ, είτε έχουν μια επικοινωνία με εμάς εδώ, με την Ελλάδα γενικώς. Ο Νίκος λοιπόν κατάφερε, και οφείλω να το αποδώσω τα εύσημα, να μιλήσει με τον Ισραηλινό ελληνικής καταγωγής Έλης Κριστάκης. Έχω την αίσθηση. Τον λένε Έλη Κριστάκης. Ναι. Κρυσπάκης, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, τα βλέπετε τα πλάνα, όμως τα πλάνα που βλέπετε δεν είναι τίποτα μπροστά στο φυσικό ήχο που θα ακούσετε και στον τρόπο με τον οποίο μιλάει στον Νίκο Νικολετάκη. Τι έκανε ο Νίκος? Έκανε το αυτονόητο δημοσιογραφικά. Έψαξε λοιπόν και βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με την Ελλάδα και μπορεί να μας περιγράψει το γεγονός. Την ώρα που συνομιλούσαν, έπεσαν ρουκέτες. Και δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τον πανικό του ανθρώπου αυτού να βρει τα παιδιά του και να τρέξουν στο υπόγειο. Δείτε το. Τώρα που σου μιλάω, φίλε, να κοίτα πώς τρέχουνε τα παιδιά, κοίτα. Να, να μην κλάς, κοίτα, φίλε. Να, είσαι μαζί μου, φίλε. Λάτλαρ, σιγά, Λάτλαρ. Το βλέπεις, φίλε? Άκου τώρα, άκου. Ακούς? Άκου. Ναι. Ακούς? Να, έξω είναι. Βλέπεις? Ναι. Το χτυπήσανε. Τώρα η γυναίκα μου είναι τρελή, γιατί δεν ήρθα μαζί της. Πέρασε 5 minutes, τα γυρίζουνε σπίτι και τα περιμένουμε για άλλο. Μπορεί να είναι κάθε ώρα. Και μπορεί να είναι σε μια μέρα, μια φορά. Είναι τρελή. Δεν κοιμούνται στα βράδια. Μπορούνε παιδιά μικρά να είναι νορμάλ, να ακούσουν αυτά τα πράγματα, να τους πάρεις από το κρεβάτι τους και να τρέκει σαν τρελός έξω. Από το πρωί Σάββατο, την προηγούμενη Σάββατο, πρωί 6 o'clock, μέχρι τώρα τρέκεις, γυρίζεις. Η γυναίκα μου είναι μισή τριλή, γιατί είναι... φοβάται πολύ. Δεν μπορείς να πας στη δουλειά και να τα αφήνεις μόνη της. Ο κόσμος τρελάτηκαν εδώ. Δεν έχεις ζωή, δεν ξέρεις από πού ταρτί, φίλε. Ο άνθρωπος, όταν ακούει το είναι τρελός. Τα τρελατείς, τι έχεις να κάνεις? Δεν ξέρεις να πάρεις τα παιδιά, να τρέκεις. Δεν έχεις σε κάθε σπίτι ένα μέρος να κατήσεις. Το σπίτι μου δεν έχω που να πάω και να κατήσω. Φεύγω έξω. Δεν ξέρεις από πού να τρέκεις, τι να κάνεις. Το κόσμος παίζουνε. Φόβο έχουμε πολλά. Έχουμε το φόβο. Αλλά δεν τα αφήσουμε το σπίτι μας. Εδώ γεννήθηκα και εδώ τα πετάμε. Δεν μπορείς να ζήσεις έτσι. Εσάς πότε έπεσε ρουκέτα στο σπίτι σας κοντά? Κοντά στο σπίτι μας πριν 3 μέρες. Δεν μπορείς να μην φοβηθείς, φίλε. Είναι μια μπόμπα που όταν παίζει όλο το σπίτι πάει από εδώ εκεί. Ήμουνα εδώ έξω και όταν έπαιζε 5 λεπτά περάσανε και πήγα έξω να δω πού έπεσε. Ναι. Και έπεσε εδώ. Έπεσε μπροστά σε ένα μπας. Και 2 παιδιά με τις μάνας τους. Αίμα, άμπουλανς. Αυτό είναι κάθε μέρα. Συγκλονιστικό πραγματικά. Νίκο. Όπως καταλαβαίνετε, ζουν ένα εφιάλτη οι άνθρωποι. Λογικό. Η συγκεκριμένη περιοχή δέχεται πότε-πότε ρουκέτες. Και είναι σίγουροι και οι Ισραηλινοί ότι ο θόλος, το σύστημα της πυραυλικής άμυνας που έχει το Ισραήλ... Το αντιαεροπορικό σύστημα. Αυτό ακριβώς τους προστατεύει. Από το Σάββατο όμως που ξεκίνησε η επίθεση, έπεσαν πάρα πολλές ρουκέτες και πυραυλοί και βέβαια κάποιοι χτύπησαν τους στόχους, ξέφυγαν. Μου έλεγε μάλιστα, γιατί είχα μια συνομιλία σχεδόν μισής ώρας, απλά ολοκληρώθηκε στο σημείο που είδατε μετά όταν βγήκε έξω από το σπίτι πανικόβλητος. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά την ώρα που μιλάς, Νίκο μου, τι σου έλεγε?
Μου έλεγε λοιπόν ότι είχε καταστραφεί και ένα σπίτι κοντά του το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ ο γιος του, ο μεγάλος, ο οποίος ζει στο Άσκελον, είναι η πόλη που έχει δεχτεί τα περισσότερα χτυπήματα από τη Χαμάς. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη περιοχή που ζει είναι ένα προάστιο ουσιαστικά του Τελαβίβ, 10 λεπτά από το Τελαβίβ, είναι το Χολόν. Μάλιστα. Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με ενημερώνουν τώρα ότι ήδη ο Ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, τις πρώτες εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, μπαίνοντας και βγαίνοντας από τη Γάζα, βρήκανε αρκετούς νεκρούς Ισραηλινούς, οι οποίοι είχαν απαχθεί από το φεστιβάλ, από τότε που ξεκίνησε δηλαδή η όλη η διαδικασία. Επίσης, να σας πω ότι όλο αυτό είναι τα προεόρτια της επέμβασης ή της επίθεσης που αναμένεται να γίνει γύρω στις 4 η ώρα, σύμφωνα με το τελευταίο τελεσίγραφο. Και βεβαίως ο τρίτος σκοπός είναι να γίνουν οι απαραίτητες ναρκοαλλιεύσεις που λέμε και στο στρατό, δηλαδή να καθαρίσουν τις περιοχές στη Γάζα, οι οποίες βρίσκονται με νάρκες παγιδευμένες προκειμένου να περάσουν τα τάγκς. Αυτά είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Βεβαίως, επειδή είναι μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη μέρα, να σας πούμε ότι όλο το πρόγραμμα του Open, όλο το ενημερωτικό τμήμα είναι η Πατμόν, προκειμένου να σας ενημερώσει και ανά πάσα ώρα και στιγμή, βεβαίως, ό,τι καινούριο έχουμε, θα αλλάξουμε τη ροή της εκπομπής. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Πάμε προς το παρόν να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στο θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες ώρες πάρα πολύ και αναφέρομαι βεβαίως στην τελευταία παράσταση της Μέρης Χρονοπούλου. Αυτό το οποίο θα σας αποκαλύψουμε σήμερα στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μάνου Κουκαράκη που ακολουθεί μετά το βίντεο δεν το γνωρίζει κανείς και αναφέρομαι στον μυστικό αραβόνα της Μέρης Χρονοπούλου. Θέλω να πάμε σε ένα βίντεο όπου οι συνάδελφοι έχουν μαζέψει όλες τις πληροφορίες με εικόνες και με παραστάσεις από την τελευταία παράσταση της Μέρης Χρονοπούλου και αμέσως μετά να υποδεχτώ έναν πολύ καλό συνάδελφο εδώ στο στούντιο, αλλά και πρόσωπα τα οποία έχουν, είχαν και έχουν άμεση σχέση με την αείμνηστη ηθοποιό. Πάμε στο βίντεο. Το τελευταίο αντίο στη φίλη, στην αγαπημένη, στη λαμπερή στάρ, στη δική τους μέρη επιφύλασαν λίγοι φίλοι εχθές το πρωί στην Παιανία, τον τόπο που πέρασε όλη της τη ζωή. Θα μετακομίσεις από την Παιανία? Λέω να φύγω, ναι. Αρκετά χρόνια. Ήθελα να ζήσω βουκολικά. Ναι. Αρκετά χρόνια έζησα. Τώρα με έχει πιάσει μανία να κατέβω στο κέντρο πάλι. Ναι, μέρη μου, αλλά τα πάρτι σου ήταν ηρωικά, έτσι. Τα πάρτι γύρω από την πισίνα, στο υπέροχο σπίτι. Ναι, τώρα δεν έχω όρεξη για πολλά πάρτι. Την πισίνα μου πήγα να πνιγώ πέρυσι, την παράτησα. Δεν ξέρω. Τα βαριέμαι όλα. Άρχισα και βαριέμαι. Έκλαψα χτες σαν μέτρησα. Παρότι η επιθυμία της Μέρης Χρονοπούλου για αυτή την ημέρα ήταν να είναι όλοι ντυμένοι στα λευκά και τα πρόσωπά τους να μην είναι σκυθρωπά, η θλίψη και η συγκίνηση των δικών της ανθρώπων ήταν διάχυτη. Είναι το τελευταίο αντίο για τη φίλη μου, την τελευταία φορά. Θα έρθω σπίτι της, να την αποχαιρετήσω και όσο κι αν λέμε πως σήμερα κάνουμε ένα πάρτι, εγώ δεν μπορώ παρά να είμαι θλιμμένος. Είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκινημένοι από αυτό που γίνεται σήμερα. Κάνουμε την επιθυμία της να έρθουμε εδώ να την αποχαιρετήσουμε με τον τρόπο που ήθελε. Με τα λευκά, με μια σεμνή τελετή. Ήρθαμε να χαιρετήσουμε τη μέρη μας που θα ζει για πάντα. Γιατί ήταν ένας τόσο χαρισματικός άνθρωπος, τόσο ζωντανή, τόσο χαρούμενη, τόσο δυναμική, σπουδαία ηθοποιός. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών εξέφρασαν και την αντίθεσή τους με τη λέξη πάρτι για τη συγκεκριμένη μέρα. Αυτή η λέξη πάρτι με έχει ενοχλήσει. Δεν είναι η λέξη της μέρης. Ήθελε μια γιορτή αποχαιρετισμού. Αυτό είναι το σεμνό. Η Μέρη μίλαγε για τη μετάβαση. Οπότε σήμερα γίνεται η μετάβασή της. Είμαστε εδώ όλοι για να γιορτάσουμε αυτό το γεγονός. Εμείς βρεθήκαμε στο σπίτι της αξέχαστης ηθοποιού, το οποίο ανήκει πλέον στο χαμόγελο του παιδιού, και με την κάμερα της εκπομπής μας καταγράψαμε προσωπικά τις αντικείμενα, αγαπημένες γωνιές και τα σκαλιά του σπιτιού της που συνέβη το μοιραίο ατύχημα. Τι περιμένεις να έρθει άμεσα στη ζωή σου? Λίγο χαρά. Δεν έχεις χαρά? Λίγο χαρά και λίγο πίστη.
Την έχασα τελείω. Θρίλερ με τη σωρό της Μέρης Χρονοπούλου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα παραμείνει η τέφρα της σε ειδικό μνημείο εντός του κτήματός της στην Παιανία ή θα διασκορπιστεί στις καβοκολόνες του Σουνίου. Έχω στα χέρια μου τη γραπτή επιθυμία της Μέρης που την έγραψε λίγα χρόνια πριν μας αφήσει, η οποία δηλώνει ότι θέλει η στάκτη της να ρηχτεί στις καβοκολόνες του Σουνίου. Η Μέρη δεν έχει δικηγόρο τον κύριο Χατζημιχάλη, όπως είπατε. Απλά ο κύριος Χατζημιχάλης βοηθάει τώρα για τα διαδικαστικά εδώ. Η επιθυμία της Μέρης ήταν τα τελευταία χρόνια, γιατί είχε αλλάξει γνώμη, η τέφρα της να έρθει στο κτήμα και να τοποθετηθεί σε κάποιο σημείο του κτήματος, και αυτό θα γίνει. Αν τυχόν υπάρχει μια μεταγενέστερη έγγραφη επιθυμία, θα πρέπει να ισχύσει μεταγενέστερα όπως οι διαθήκες. Δεν θα συνεχιστεί αυτό το θρίλερ πάνω στο μνήμη αυτής της γυναίκας. Έλεος. Αυτό το έγγραφο είναι πράγματι πριν κάποια χρόνια. Μετά άλλαξε. Μετά άλλαξε, με το 19. Άλλαξε μετά. Αλλά δεν το έκανε πάλι η συμβολιογραφική πράξη. Αλλά υπάρχει το βίντεο και υπάρχουν και οι μαρτυρίες δικές μας που το έλεγε τελευταία σε μένα κάθε μέρα. Θέλω εδώ. Υπάρχει μια επιτροπή φίλων, είναι με 10 άτομα. Θα μαζευτούμε και θα συναποφασίσουμε δημοκρατικά. Πώς θα θέλετε να αποχαιρετήσετε τη Μέρη Χρονοπούλου? Το έκανα ήδη. Ήταν κάτι προσωπικό μας. Της έβαλα κάτι στο χέρι της. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν ελπίζω τίποτα. Είμαι ελεύθερη. Λοιπόν, έφυγε ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Έφυγε μια γυναίκα για την οποία είμαι πάρα πολύ μικρός εγώ να πω πώς ήταν, πώς έζησε, τι πρόσφερε στον ελληνικό κινηματογράφο, πόσα εκατομμύρια γυναικών ταυτίστηκαν μαζί της. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε χάσει ένα τεράστιο κεφάλαιο στον ελληνικό πολιτισμό και στον ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, να υποδεχτώ στο στούντιο της εκπομπής τον Γιάννη τον Αρμουτίδη, τον προσωπικό βιογράφο της Μέρης Χρονοπούλου και έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολλά, για τα οποία πολλά θα μας πει σήμερα στην εκπομπή. Γιάννη μου, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ. Να σου ευχαριστώ πολύ. Είμαστε φίλοι καταρχάς. Να τονίσω πως και εσύ υπήρξες φίλος και αγαπημένος της Μέρης Χρονοπούλου και σε αγαπούσε, γιατί πίστευε πως υπήρχε μία ταύτιση, ας πούμε, στον αυθορμητισμό και πες μου το άλλο που σου έλεγε, στο ασυμβίβαστο. Ναι. Χαρακτήρα σου. Εγώ ξέρεις, δεν είμαι άνθρωπος που μιλάω για τους ανθρώπους που ξέρω, ούτε ποτέ αποκαλύπτω προσωπικές σχέσεις και όλα αυτά. Το οποίο τώρα δεν μπορώ να πω κάτι εγώ. Το είπες στον αέρα, τι να σου πω. Ας πούμε κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Το αυτοβιογράφος το είπες πάρα πολύ ωραία, εννοώντας αυτό που κάναμε μέσα από τις εφημερίδες και τα δημοσιεύματα. Και ότι ήσουν πάρα πολύ κοντά. Και όχι ότι θα εκδώσω κάποιο βιβλίο με την αυτοβιογραφία της, αφού η Μέρη Χρονοπούλου, και το λέω αυτό υπεύθυνα, όπως δήλωσε και στην εκπομπή η οποία παίχτηκε, για την εκπομπή Πρωινό Σουσού με την Ελένη Τσολάκη, δεν επιθυμούσε σε καμία περίπτωση, και το τόνισε μέχρι τελευταία στιγμή, ακόμα και μετά θάνατον, να κυκλοφορήσει βιογραφία της. Mm-hmm. Παρά μόνο ένα βιβλίο το οποίο θα περιέχει, η ίδια το είπε, δεν το λέω εγώ, μόνο μότο της, αγαπημένες φωτογραφίες και στιγμιότυπα που η ίδια είχε παραχωρήσει στον άνθρωπο ο οποίος κιόλας θα τα συνέτασε. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε τώρα έτοιμοι να απαντήσουμε σε οτιδήποτε. Βεβαίως. Και σε οτιδήποτε με ανακρίνεις. Πριν σε ανακρίνω, θα ήθελα να υποδεχτώ και τον κύριο Δημήτρη Χατζημιχάλη, διακεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του και σήμερα στην εκπομπή, και να τον καλησπερίσω. Κύριε Χατζημιχάλη, καλώς μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Γουμανίδη, καλησπέρα κύριε Αρμουτίδη. Καλησπέρα κύριε Χατζημιχάλη, σας ευχαριστώ δημόσια για όλη την υποστήριξή σας στα ρεπορτάζ, στα μεγάλα ρεπορτάζ των πρωτοσέλιδων της εφημερίδας Εσπρέσο. Λοιπόν, έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά κύριε Αρμουτίδη, και αυτό πρέπει να λέγεται. Εμείς αναγνωρίζουμε πάντα και αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας, κύριε Χατζημιχάλη, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Είναι ο άγραφος νόμος των δημοσιογράφων, που κάποιοι τον ξεχνούν τα τελευταία χρόνια και πολύ έντονα τον ξεχνούν, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα ήθελα να βάλετε μία άνω τελεία και στη σκέψη σας και στο λόγο σας. Δεν θα σας δώσω το λόγο ακόμη, γιατί θέλω να συνδεθώ, επειδή
ο Νίκος Σταγόπουλος είπε κάτι κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, ότι κάτι άφησε, κάτι έδωσε με τον τρόπο του αποχαιρέτησε τη Μέρη Χρονοπούλου. Θα ήθελα να συνδεθώ με το σπίτι της Μέρης Χρονοπούλου και τον Μάνο Κοκοράκη, ο οποίος υπογράφει το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ, γιατί ο Μάνος ήταν εκεί χθες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και κατάφερε και αλίευσε και έκανε ρεπορτάζ και το μοιράζεται τώρα, κυρίες και κύριοι, με όλους εσάς. Τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο εννοούσε ο ηθοποιός Μάνο και τι έδωσε στην Μέρη Χρονοπούλου και τι κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση. Να σου, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα να ρίξω φως στο παρασκήνιο αυτής της κίνησης, της τρυφερής κίνησης του Νίκου Σταγόπουλου για το τελευταίο αντίο. Τι έδωσε λοιπόν ο Νίκος Σταγόπουλος, τι έβαλε μέσα στο χέρι της αγαπημένης του Μέρης Χρονοπούλου λίγο πριν περάσει στον ειδικό χώρο για την καύση. Λοιπόν, ο Νίκος Σταγόπουλος την φίλησε όπως έκανε πάντα τρυφερά στο μέτωπο και της έβαλε στο χέρι του την βέρα του. Την βέρα λοιπόν που επισημοποίησε αυτό το μεγάλο έρωτα το 1995 μεταξύ τους, χωρίς πολλούς παρευρισκόμενους, στον Ιερό Ναό της Υψίσους του Σταυρού, στην περιοχή Σταυρό Αττικής. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένος, ήθελε να το κάνει αυτό, ήταν μια ένδειξη πράξης αγάπης και τρυφερότητας, που το κράταγε κρυφό, παραπάνω από 15 χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα μυστικό αραβόνα. Ο έρωτας αυτός Άρα μιλάμε για ένα μυστικό αραβόνα Μάνο, τον οποίο δεν τον γνώριζε κανείς. Δεν ήταν μία απλή σχέση. Δεν ήταν μία σχέση η οποία τότε πρωταγωνιστούσε. Δεν υπήρχε εξώφυλλο, δεν υπήρχε πρωτοσέλιδο, δεν υπήρχε περιοδικό τότε. Γιατί τότε τα sites δεν ήταν τόσο διαδεδομένα στην καθημερινότητά μας, που να μην είχε πληροφορίες κάθε εβδομάδα για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Πες μας και μερικά λόγια για τον έρωτα και μετά θα επιστρέψουμε στο σήμερα. Αυτός ο έρωτας ξεκίνησε το 1992, ήταν εκρηκτικός με τα πάνω και τα κάτω. Ο Νίκος τη λάτρευε, η Μέρη λάτρευε τον Νίκο. Παρότι είχαν βγει κάποια δημοσιεύματα για την διαφορά της ηλικίας τους, η Μέρη δεν απάντησε ποτέ σε όλα αυτά. Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε. Ακριβώς. Αν το σκύρτισμα της καρδιάς είναι για ένα μικρότερο ή για ένα πολύ μεγαλύτερο, δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε να κρίνουμε, ούτε και να πούμε κάτι γι' αυτό. Είναι προσωπικές επιλογές αυτές. Ακριβώς. Ο Νίκος στεκόταν πάντα διακριτικά στο πλευρό της Μέρης, την αγαπούσε ακόμα και στις δύσκολες στιγμές της. Mm-hmm. Και να αναφέρω επίσης ότι ο αραβόνας αυτός έγινε, όπως ανέφερα και πριν, το 1995, ένα βράδυ αποφάσισαν να την πάρει χέρι-χέρι με δύο απλές βέρες, να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, να τις σταυρώσουν στην εικόνα της Παναγίας και να τις φορέσουν. Αυτό, Μάνο, αποδεικνύει και κάτι άλλο που λέμε μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, ότι όταν δεν θέλεις να βγει κάτι στον αέρα, δεν βγαίνει ποτέ. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ακριβώς. την παρουσία σου, το ρεπορτάζ και το αποκλειστικό θέμα, το οποίο μοιράστηκες με τους τηλεθεατές. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στο στούντιο και να πάμε κατευθείαν στον κύριο Χατζημιχάλη. Κύριε Χατζημιχάλη, είδα στο βίντεο ένα σχόλιο το οποίο μου έκανε εντύπωση. Ότι δεν είστε, λέει, πλέον δικηγόρος της Μέρης Χρονοπούλου και ότι ήσασταν, λέει, δικηγόρος της Μέρης Χρονοπούλου. Έχει γίνει μία ιστορία για το ποιος έχει αναλάβει τα διαδικαστικά, ποιος ήταν πριν δικηγόρος. Τι έχει συμβεί, καταρχάς με την περιουσία της Μέρης Χρονοπούλου. Θέλω να πω, είναι γνωστό ότι το σπίτι στο οποίο ήταν πριν ο Μάνος Κοκοράκης έχει μεταβιβαστεί στο χαμόγελο του παιδιού. Τι γίνεται όμως με τα αντικείμενα, τι γίνεται με τα φορέματά της, τι γίνεται με τα έπιπλά της, ό,τι έχει το σπίτι μέσα. Ανήκουν και αυτά στο χαμόγελο του παιδιού? Καταρχάς να πω ότι όλοι έχουμε συγκλονιστεί με τον ξαφνικό θάνατο της Μέρης. Και χτες την συνοδεύσαμε σε αυτή τη πολύ σεμνή τελετή, εκδήλωση και όχι πάρτι, όπως είπε και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Και πραγματικά ακόμα δεν το έχουμε ξεπεράσει αυτό το γεγονός, γιατί τη Μέρη την αγαπούσαμε και θα μας μείνει αξέχαστη. Να πω καταρχάς ότι δεν είπα ποτέ ότι ήμουνα ο δικηγόρος της Μέρης. Μάλιστα. Απλώς είμαι δικηγόρος, τη γνώριζα φιλικά γιατί είμαστε χρόνια γείτονες στην οδό Αριστείπου, στο Πολωνάκι,
πριν φύγει να πάει στην Παιανία. Mm-hmm. Οπότε και είμαστε σε έναν χώρο κοινό, και εγώ είμαι πολλά χρόνια στον χώρο των σκηνοθετών και των καλλιτεχνών, και την πετύχαινα και μιλάγαμε και λοιπά με τη Μέρη. Δεν ήμουν ο πολύ στενός της φίλος. Δεν έπαβα όμως να την αγαπάω και να τη θαυμάζω. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε, πολλά λέγονται και για να το τα ξεκαθαρίσουμε της... κιόλας. Να τα ξεκαθαρίσουμε, κύριε Χατζημιχάλη, να τελειώνουμε. Ξέρετε, τώρα. Γιατί... ο καθένας λέει τα δικά του. Έτσι. Και με τον κύριο Γιαννόπουλο έχουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις, και με τον κύριο Χούντα έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτά όλα, ξέρετε, αποδεικνύονται. Είπε ο κύριος Σταυρόπουλος πολύ σωστά ότι τη Δευτέρα θα κάνουμε μια συνάντηση, οι φίλοι, και με ευρύ πνεύμα και δημοκρατικό, σε μάλιστα, με αγάπη δημοκρατικό, θα κοιτάξουμε μάλιστα, να δούμε ποια ήταν η πραγματική επιθυμία της Μέρης. Ποια αυτή ήτανε, θέλουμε να ικανοποιήσουμε. Ήτανε, λοιπόν, δεν μένουμε ήτανε μόνο στον τύπο. Συμφωνώ μαζί σας. Απλά το ερώτημα δημοσιογραφικά τώρα, μιας που μου δίνετε την πάσα, είναι απλό. Ποια ήταν η επιθυμία της, πού θα καταλήξει η τέφρα της? Κοιτάξτε, η Μέρη καταρχάς, από ό,τι ξέρω και εγώ έχω προσωπική πειρ, άλλαζε πολύ συχνά άποψη. Βέβαια, το θέμα της αποτέφρασης το είχε, ήταν κατασταλαγμένο, υπέγραψε και υπεύθυνη δήλωση, διόρισε και με την υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη και από την αστυνομία, όπως λέει ο νόμος, και γραφείο τελετών, μάλιστα, τον κύριο Πουλάκη, οπότε έληξε το κομμάτι αυτό. Στο ίδιο έγγραφο, και το έχω μπροστά μου, υπάρχει ακριβώς από κάτω η δήλωση... Τι λέει? Να ρηχτεί η στάχτη της στη θάλασσα του Σουνίου, κάτω από τις Καβοκολόνες. Πείτε μου λίγο, κύριε Χατζημιχάλη, πότε έχει το ημερομηνία? Μα ακούτε, κύριε Χατζημιχάλη, πότε το έχει? Απρίλιο του 19. Απρίλιο του 19, λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, έχει λοιπόν Απρίλιο του 19, και τώρα με τα γενέστερα. Και είναι και θεωρημένο σε αστυνομικό τμήμα, οπότε είναι, ναι, αυτό δεν σύνομο. Είναι, αυτό δεν είναι το θεωρημένο. Στη συνέχεια αυτού πήγε στην αστυνομία και υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση. Μάλιστα. Που λέει ο νόμος. Ναι. Ο νόμος ζητάει υπεύθυνη δήλωση. Το κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό έκλεισε. Τώρα μένει το επόμενο. Εμείς λοιπόν θα συναντηθούμε τη Δευτέρα. Ξέρει και ο κύριος Αρμουτήρης, λοιπόν, ο οποίος συμμετέχει σε αυτές τις συσκέψεις. Λοιπόν, τις συναντήσεις, μάλλον δεν είναι συσκέψεις, άτυπες συναντήσεις είναι, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τώρα. Μιας που υπάρχουν είπατε, λοιπόν, και άλλα θέματα, αν, ναι, μου επιτραπεί, μια που μου έχετε δώσει το λόγο. Βεβαίως. Να πω ότι έχουμε το θέμα των κινητών πραγμάτων. Αυτό, στην περιουσία της, εκεί ήθελα να πάμε. Τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο της δωρεάς παύλα πώλησης. Μάλιστα. Αλλά λέει ο κύριος Γιαννόπουλος ότι περιλαμβάνονται, ενώ αρχικώς έλεγε ότι δεν περιλαμβάνονται. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να, ας το πούμε, διασφαλίσουμε το μέλλον της οικίας αυτής, γιατί είχε πει ο κ. Γιαννόπουλος ότι προτίθε να το κάνει ένα είδος μουσείο, αν γίνει μουσείο, και βεβαίως πρέπει αυτά τα πράγματα να μείνουν προφανώς εκεί. Αν όμως δεν γίνει μουσείο, ναι, αυτά τα πράγματα κάπου πρέπει να φυλακτούν, σαν μια παρακαταθήκη της Μέρης. Μα και αργότερα να γίνει κάποιο μουσείο, όπως έγινε με την Μαρία Κάλλας. Κύριε Χατζημιχάλη, πείτε μου λίγο κάτι. Άρα, για να καταλάβω και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, οι οποίοι δεν είναι γνώστες ούτε των συναντήσεων, ούτε του παρασκηνίου. Θέλετε να μου πείτε, λοιπόν, δεν ότι εννοώ το παρασκήνιο, καταλαβαίνετε. Στη λογική ότι ο καθένας λέει, ναι, ότι θέλει, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η λογική μου. Έτσι θέτω το ερώτημα. Άρα μου λέτε ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει με τα κινητά της, με την κινητή της περιουσία. Και εγώ ρωτώ, το σπίτι αυτό με κάποιο τρόπο φυλάσσεται? Διότι προφανώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δείχνοντάς το από την τηλεόραση και αναφερόμενοι όλοι εμείς και άλλες εκπομπές στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, έχω την αίσθηση ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να φυλαχτεί, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για την ιστορία της Μέρης Χρονοπούλου. Δηλαδή έχει φορέματα, προσωπικά αντικείμενα. Δεν ξέρω, φυλάσσεται το σπίτι, γνωρίζετε κάτι? Καταρχάς, μένει εκεί η οικιακή βοηθός. Ναι. Κανονικά θα πρέπει να γίνει μια σφράγιση από το Ειρηνοδικείο, να διοριστεί η εκαθαρίστηση της κληρονομιάς. Ποιος θα την κάνει κανονικά αυτή? Συγγνώμη να σου πω, παρακαλώ, επεμβαίνω. Βεβαίως, είναι βεβαίως πολύ σημαντικό, δεν μιλάω καθόλου. Κύριε Χατζημιχάλη, είδατε πως επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό. Πότε θα γίνει η σφράγγιση, με ποια διαδικασία και ποιος θα την κάνει? Και ποιος νομιμοποιείται να την κάνει?
μπορεί να το ζητήσει κάθε ένας που έχει ένα. Θα το κάνετε εσείς. Θα μιλήσουμε τη Δευτέρα, κύριε Αρμουτίδη, και θα είστε και εσείς, φαντάζομαι, για να δούμε ακριβώς πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να συνοηθούμε με τον κύριο Γιαννόπουλο. Γιατί καλά τα λέμε. Να δούμε τι προτίθεται να κάνει. Γιατί καλά τα λέμε, κύριε Χατζημιχάλη, αλλά επειδή είστε μαχόμενος δικηγόρος για πολλά χρόνια, τουλάχιστον κοντά στο μισό αιώνα εκπροσωπείτε πελάτες σας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν εκτίθεται ένας τέτοιος θησαυρός, πολύ εύκολα γίνεται και στόχος διάφορων. Μπορεί να γίνει πιάτσικο, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Και εγώ ρωτώ, ποιος έχει τα κλειδιά, μόνο η οικιακή βοηθός? Είναι η οικιακή βοηθός και ενδεχομένως, από ό,τι ακούω, και ο κύριος Χούντας. Μάλιστα. Από ό,τι ακούω. Δεν έχουμε κάνει. Για να βάλω στην κουβέντα τώρα τον Γιάννη Αρμουτίδη. Έρευνα. Τώρα ξεκινάει μία έρευνα μετά τώρα το θάνατο. Έλειπε και ο διοικητής του τμήματος Παιανίας. Mm-hmm. Τώρα που γύρισε, θα ξεκινήσει μία έρευνα με εντολή προφορική του προϊστάμενου του εισαγγελίου Λευτεριανού. Διότι υπάρχουν κάποια θέματα, ας πούμε, κάπως θολά στην υπόθεση αυτή. Θα μου επιτρέψετε, ναι, επειδή κάνω λίγο ρεπορτάζ παραπάνω κι εγώ, κοντά στα 30 χρόνια, θέλω να σας πω ότι τα θολά θέματα προς το παρόν δεν είναι για εσάς τους δικηγόρους ούτε από χρώσες ενδείξεις. Και το λέω γιατί. Διότι από την ιατροδικαστική φάνηκε ότι τα χτυπήματα που είχε στο κεφάλι της Ημέρη Χρονοπούλου. Την έχω εδώ την ιατροδικαστική. Μπράβο, έκθεση. Άρα τη γνωρίζετε. Άρα γνωρίζετε λοιπόν. Την ότι, έχω εδώ. Ότι η οποία δίνει απλώς άδεια, κύριε Εγουμενίδη. Ακριβώς. Δίνει άδεια για αποτέφρωση και λέει ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα βιολογικά υλικά για να γίνουν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Δεν έχει μπει στο θέμα το πώς έγινε ο τραυματισμός. Απλώς συνδέει τον τραυματισμό με την αιμορραγία και τον θάνατο. Εκεί θέλω να μείνω, ότι συνδέεται ο τραυματισμός με αυτό. Τουλάχιστον, δεν μπαίνει καθόλου και λέει Δεν μπαίνει στην ουσία. Έχουν υπάρθει δείγματα. Βεβαίως, έχουν υπάρθει δείγματα βεβαίως και για την τοξικολογική και όπως ήθεστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα θα τα πάρουμε σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ήθεστε επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις με το ελληνικό κράτος. Θέλω να πάω στο Γιάννη τον Αρμουτίδη και να το ρωτήσω. Γιάννη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία στη Ριτσόνα. Τελείωσε όλο αυτό. Μάθαμε όλοι για την Ευανθία Ρεμπούτσικα, την αποχαιρέτησε με το βιολί και όλα αυτά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ, πού είναι η τέφρα της Μέρης Χρονοπούλου αυτή την ώρα που μιλάμε, τι γνωρίζεις γι' αυτό? Θα απαντήσω να σου ακριβώς αυτό που με ρωτάς, αλλά σε παρακαλώ μετά θέλω να μου δώσεις την ευκαιρία να επέμβω σε όλα τα θέματα από την αρχή του ρεπορτάζ έως το τέλος, στο οποίο συμμετέχει ο κύριος Χατζημιχάλης, γιατί αυτά τα οποία θα πω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με την τέφρα. Η Μέρη λοιπόν μπήκε στο κρεματόριο της Ριτσόνας στις 3:30. Για μία ώρα περίπου. Μισό λεπτάκι. Εδώ βλέπουμε. Αυτή είναι η τεφροδόχος. Κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπετε. Είναι το δοχείο στο οποίο βρίσκεται μέσα πλέον. Μέσα. Μάλιστα. Η Μέρη Χρονοπούλου μέσα σε μία επίσης το δεύτερη. Βλέπετε. Κυρίες και κύριοι, το βλέπετε. Το έχουμε εδώ. Ο Άρης Λιγναράς μπορεί να μας το δώσει και αν θέλει full frame για να μπορείτε να το δείτε, μήπως δεν φαίνεται καλά στο LED wall μας. Αυτή λοιπόν είναι η τεφροδόχος. Και αυτή η τεφροδόχος λοιπόν, η οποία παραδόθηκε στις 7:30 ακριβώς, βρίσκεται στα χέρια ενός πραγματικά αγαπημένου φίλου της, του Νίκου Σεκέρη, ο οποίος ο Νίκος Σεκέρης βρίσκεται, το σπίτι του είναι δίπλα στο Εθνικό, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια. Ήταν το πρώτο βράδυ που πέρασε ο Νίκος Σεκέρης με τη Μέρη Χρονοπούλος εξαϊλωμένη μορφή, ως τέφρα. Και ήταν και πολύ συγκινημένος και εκεί θα παραμείνει έως τα 40 της Μέρης και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα πεταχτεί, αν θα ρηχτεί στο Σούνιο ή αν θα ακολουθηθεί η τελευταία της επιθυμία, την οποία επιβεβαιώνω ότι ήταν να φτιαχτεί από το χαμόγελο του παιδιού ένα ειδικό μνημείο σε μια συγκεκριμένη θέση του κτήματός της. Μια προθήκη δηλαδή. Θα είναι ένα απλό μνημείο, απλό, που θα γράφει επάνω. Μέρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Αγαπούσε τα παιδιά. Εκεί λοιπόν θέλει να μπει η τέφρα της και να μείνει για πάντα ένα μνημείο. Άρα εδώ μου λες ότι η επιθυμία της ήταν. Η προγενέστερη επιθυμία της. Να ρηχτεί, η μεταγενέστερη να μείνει στο χαμόγελο του Άρα παιδιού. Άρα το καινούριο στοιχείο είναι να μείνει στο χαμόγελο του παιδιού και η τεφροδόχος που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, πίσω μου, να τοποθετηθεί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε ένα πολύ απλό μνημείο, στο οποίο θα υπάρχει η επιγραφή που ο Γιάννης είπε λίγο πιο πριν. Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Εδώ βεβαίως γεννιούνται τα εξής ερωτηματικά. Η Μέρη ήθελε να αποτεφρωθεί γιατί δεν είχε κανέναν πλησιέστερο συγγενή. Κανείς δεν της άναβε ένα καντιλάκι, κανένας. Πίστευε ότι θα ξεχαστεί, παρότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ωστόσο,
Γι' αυτό ήθελε να σκορπιστεί κιόλας, να αισθάνεται απόλυτα ελεύθερη. Τώρα όμως, και τη ρωτούσα, γιατί αφού θέλεις να καείς, να αποτεφρωθείς, να το λέμε σωστά, γιατί θέλεις τώρα λοιπόν να τοποθετηθείς στο σπίτι σου, γιατί έτσι μου αρέσει, μου είπε. Έτσι μου αρέσει, θέλω να μείνω εκεί, θέλω τα παιδάκια να έρχονται, να μου κάνουν το μνημόσυνό μου, να με θυμούνται και να με αγαπάνε. Αυτό ξέρω εγώ, αυτό τοποθετώ και αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ όμως είμαι ένας άνθρωπος που τα άκουσα αυτά τον τελευταίο χρόνο. Μάλιστα. Έτσι. Τα προγενέστερα δεν τα. Έλα, μου έλα εδώ τώρα και να κλείσουμε με αυτό, γιατί ο Γιάννης ήταν αναλυτικότατος. Θέλω να πω ότι εκτός από τον εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος είναι στο ψυχικό, ουδής μπορεί να βάλει τέφρα ή να ταφεί μέσα στη ιδιωτική κατοικία. Απαγορεύεται από την Εκκλησία. Χρειάζονται ειδικές άδειες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Χρειάζεται. Νομίζω ότι χρειάζεται και για την Νομίζω, γιατί Θοδωρή, αναπόδυση... ότι ανοίγεις τώρα μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλο θέμα. Έχω την αίσθηση ότι θα απασχολήσει αυτό που λες. Κακώς το είπες στον αέρα. Έπρεπε να το είχαμε μόνοι μας την άλλη εβδομάδα στην εκπομπή. Θα απασχολήσει και άλλες εκπομπές αυτό που λες. Δεδομένου και να κλείσουμε με αυτό, Γιάννη μου. Ότι μία τέφρα είναι μέσα σε ένα σαλόνι, σημαίνει πως μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και σε ένα κήπο. Γιατί σε ένα σαλόνι είναι η τέφρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια θα το δούμε, θα το ψάξουμε αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως και γίνεται, φαντάζομαι. Και έχουμε δει και ταινίες και στο εξωτερικό που κάποιοι την τέφρα την κρατούν μέσα στο σπίτι, γιατί έτσι νιώθουν ότι έχουν επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζημιχάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Στην εκπομπή και για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Γιάννη Αρμουτίδη, χαρά μου, τιμή μου. Και εμένα να σου. Και αγάπη και μεγάλη σου, το ξέρεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Τον Γιάννη Αρμουτίδη τον διαβάζετε στην εφημερίδα Εσπρέσο και βεβαίως τον βλέπετε με τις συναντεύξεις του στο πρωινό σουσού με την Ελένη Τσολάκη εδώ, στο Open. Γιατί είμαστε Open. Και μιας που είμαστε Open, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε την αγκαλιά μας, την καρδιά μας και να σας δώσουμε το μεγάλο δώρο το οποίο έχουμε σήμερα για σας. Το μεγάλο δώρο είναι το μηχανάκι. Το ηλεκτρικό μηχανάκι των 125 κυβικών εκατοστών, το οποίο μας το χορηγεί η εταιρεία Γκοργκόλης σήμερα και το δίνουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν κάνουμε την κλήρωση για αυτό το κόκκινο ηλεκτρικό σκούτερ Daytona versus 125 αξίας 2.890 ευρώ. Μιλάμε για ένα μηχανάκι το οποίο μπορείτε να το οδηγείτε χωρίς δίπλωμα μοτοσικλέτας και χωρίς εξετάσεις. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχετε ένα δίπλωμα, συγγνώμη, το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε τα μαθήματα, θα πρέπει να το πάρετε, μπορεί να κοπείτε, μπορεί να τα καταφέρετε τη δεύτερη, την τρίτη φορά. Η διαδικασία είναι απλή. Το δίνουμε σήμερα το κόκκινο με το μαύρο. Το τέλειο ηλεκτρικό μηχανάκι. Αυτό που περιβαλλοντολογικά είναι φιλικό. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και ή στείλτε SMS ε ταυκενό ονοματεπώνυμο στο 14800. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Σήμερα θα το δώσουμε. Στείλτε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε. Τι είναι τα μηνύματα μπροστά στο δώρο των 3.000 που δίνουμε σήμερα. Το Daytona λοιπόν 125 είναι εδώ, το δίνουμε σήμερα. Ετοιμαστείτε, γιατί κάποιος ή κάποια στο τέλος της εκπομπής θα ακούσει το όνομά του. Φεύγουμε, αλλάζουμε κλίμα, είμαστε Open, ανοίγουμε την αγκαλιά μας και στην ελληνική τηλεόραση. Και πάμε μαζί με τον Άγγελο Αρτεμιάδη να απλώσουμε τον τηλεοπτικό τραχανά αυτής της εβδομάδος, ο οποίος δεν θα έλεγα ότι έχει και ιδιαίτερη γεύση. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Καλό μεσημέρι, Νάσο. Τι γίνεται, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις πρώτες συγκρούσεις στελεχών, επιλογών, εταιριών παραγωγής, προγράμματος, τηλεθέασης. Ήδη πάμε να κλείσουμε τον πρώτο μήνα κουτσά στραβά της τηλεοπτικής σεζόν πλέον και βλέπω, ακούω, μαθαίνω ότι στον Sky επικρατεί αναβρασμός με το πανάκριβο serial Panthei. Τι λέει το ρεπορτάζ σου? Με δυσάρεστη δύση ξεκινάμε, γιατί μόνο δυσάρεστο είναι να σταματάνε οι δουλειές. Σε 4 μέρες κλείνει ένας μήνας από την πυροβολιά των Πανθέων. Μια σειρά που δεν κατάφερε να φέρει τα αναμενόμενα ποσοστά τηλεθέασης. Κινείται πέριξ του 4-5%. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Sky να έχει πάρει την απόφαση το Δεκέμβριο να ολοκληρωθεί η σειρά, μέσα με τέλη Δεκεμβρίου, και να μην συνεχίσει από το Γενάρη και μετά. Ήδη να πούμε ότι οι ηθοποιοί πληροφορούμε ότι θα ενημερωθούν, ή αν μαθαίνουμε, και της επιλογής του Γιώργου Λιάγκα να παίξει τον Αχιλέα Μπέο στην εκπομπή του, ότι έχουν ξεκινήσει καταγγελίες στο ραδιοτηλεοπτικό. Τι λέει το ρεπορτάζ? Και υπάρχει αναβρασμός στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθώς πριν από λίγες μέρες ο Γιώργος Λιάγκας είχε καλεσμένο σε ζωντανή σύνδεση τον Αχιλέα Μπέο, ο οποίος ανέφερε 3-4 φορές μια κακιά λέξη, μια λέξη που δεν μπορούμε φυσικά να αναφέρουμε τώρα.
Χωρίς φυσικά να πέσει κάποιο μπιπ, χωρίς να γίνει κάποια διόρθωση. Αυτό έχει λοιπόν προκαλέσει. Έχω την αίσθηση ότι και ο Λιάγκας λίγο χρησιμοποιώντας άλλες λέξεις. Είπε την λέξη αυτή, αλλάζει ένα άλλο γράμμα. Το πήγαινε εκεί. Το οποίο δηλαδή το έκανε φου. Μάλιστα. Κοινός. Ναι. Πολύ ωραία. Χαμός έγινε. Να πούμε ότι το πρωινό είχε σήμα καταλληλότητας 8, δηλαδή απευθύνεται σε ηλικίες από 8 και πάνω. Δεν μπορούν φυσικά τέτοιες ηλικίες να παρακολουθούν τέτοιες εκφράσεις. Και μαθαίνω λοιπόν ότι η πλειοψηφία μελών από το ΕΣΟΡΟΥ σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά υπόθεση να εξεταστεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και να δούμε αυτό τι έτσι εξελίξεις θα φέρει. Αυτή λοιπόν η αφορμή, αυτό ήταν το φυτίλι που η πρώην σύζυγος του Γιώργου Λιάγκα του κούνησε το δάχτυλο. Για πάμε λίγο να πάρουμε μια γεύση με το τι έγινε και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, γιατί το Κράμερ εναντίον Κράμερ έρχεται. Το θέμα είναι ότι αυτές οι δηλώσεις χειροκροτήθηκαν. Ενώ υπάρχουν παιδιά που ζούνε φοβισμένα. Και όποιος καλεί τον Μπέο και τους άλλους όλους, που κι εγώ το έχω κάνει στη ζωή μου, γιατί παρασύρθηκα από τους τηλεοπτικούς κανόνες για τα νούμερα τηλεθέασης, αυτό γίνεται μόνο για τα νούμερα τηλεθέασης. Γιατί αυτές οι δηλώσεις προκαλούν. Το θέμα είναι, εσείς από το σπίτι, εμείς από εδώ, συμφωνούμε σε αυτά? Επειδή ακούω πολλούς εκλεκτούς συναδέλφους από εχθές να κατηγορούν κάποιες εκπομπές ότι κάνουν, πώς το λένε, επιλέγουν θέματα για τηλεθέαση, προφανώς. Προφανώς. Επιλέγουμε θέματα που αφορούν στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι υπόλοιποι είναι οι μητέρες Τερέζες. Δεν καταλαβαίνω τι βλακία είναι αυτή που θέλει κάποιος. Λέει, α, οι άλλοι το κάνουν για νούμερα τηλεθέασης. Ενώ οι υπόλοιποι δεν το κάνουν για νούμερα. Και ποιοι το λένε αυτό? Όσοι δεν κάνουν νούμερα. Μάλιστα. Ρε το Γιώργο νεύρα. Γιατί άραγε έχει νεύρα ο Γιώργος? Τι γνωρίζει ο Γιώργος που δεν γνωρίζουν οι πολλοί? Τι είναι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι? Άγγελε, τι ρεπορτάζ κουβαλάς σήμερα και το φέρνεις και το απλώνεις στην εκπομπή? Υπάρχει κακό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχει μια πληροφορία η οποία έχει φτάσει και στα αυτιά του Γιώργου Λιάγκα, ότι η Face Κορδά ετοιμάζεται να παραχωρήσει μια συνέντευξη βόμβα σε γνωστό έντυπο μέσο, στην οποία θα μιλά για πρώτη φορά πολύ αναλυτικά για το διαζύγιο της με τον Γιώργο Λιάγκα. Όπα. Όπα. Τι εννοείς πολύ αναλυτικά? Δηλαδή θα μιλήσουμε για αιτίες, χωρισμούς, λόγους? Να αποκαλύψουμε πιο πολλά στη συνέχεια. Γιατί... Να αποκαλύψουμε πιο πολλά στη συνέχεια, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, εδώ η κάμερα Άρη μου, υποδεχτώ και ζητήσω συγγνώμη την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία είναι στην αρχή. Από την αρχή, Ευρυδίκη μου, βλέπεις τι γίνεται, δεν πρόλαβα ούτε. Χαμός. Ούτε να σου πω καλό μεσημέρι. Άσχημα γεγονότα, δυστυχώς, πολέμη. Είσαι καλά? Θάνατος, είμαι μια χαρά. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ευρυδίκη είναι εδώ σήμερα. Έχει πολλαπλούς σκοπούς που έχει έρθει στο στούντιο και θα δείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι θα συνδράμει και τι θα δώσει στην εκπομπή. Εμείς πάμε σε διάλειμμα. Πού πάμε? Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, αλλά πριν πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, δείτε αυτό και επιστρέφουμε. Συνέχεια έχουμε. Θα βγει η Σκορδά να μιλήσει για το διαζύγιο, λέει. Για μείνετε εδώ, μη φύγετε μετά τις διαφημίσεις. Για να σας δω. Λιάτσικο στον τάφο του Ματ Κλιπ. Έκλεψαν προσωπικά του αντικείμενα. Πριν λίγο καιρό έφυγε ο αγαπημένος του παππούς. Χάσαμε το εγγόνιο, έχασα και τον άντρα. Μπήκαμε στο πλωτό παλάτι του Εμμύρη του Κατάρ. Σε ποιον Έλληνα εφοπλιστή ανήκει σήμερα? Και κύριοι, εδώ στο Open και στο Επιτόπου, και αυτό είναι το μηχανάκι που δίνουμε σήμερα στις 4.30. Σήμερα λοιπόν στις 4.30 μία ή ένας από εσάς θα δει το όνομά του γραμμένο στην τηλεοπτική οθόνη από την καταπληκτική συνάδελφο ή συνάδελφο που βρίσκεται στην τιτλέζα των γραφικών μας. Θα δείτε το όνομά σας λοιπόν στο τέλος. Ακούστε τι πρέπει να κάνετε τώρα για να έχετε αυτό το καταπληκτικό μηχανάκι αξίας 3.000 ευρώ. Προσφορά της εταιρείας Gorgolis, η οποία στηρίζει την εκπομπή μας κάθε Σαββατοκύριακο. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στο 14800. Είναι πάρα πολύ απλό. 14800. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μπαίνετε αυτόματα στο διαγωνισμό. Τώρα,
Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας SMS πάντα, έτσι. ΕΤΑΦ, κενό, προσοχή στο κενό, ονοματεπώνυμο, στο 14800. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Όσες περισσότερες φορές κάνετε τη διαδικασία, τόσες μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσετε, γιατί το όνομά σας θα καταγράφεται στη λίστα των διαγωνιζομένων περισσότερες φορές από άλλους. Κάντε το, είναι απλό. Τι αξία έχουν τα 3 ευρώ αν θα κερδίσεις 3.000 ευρώ και θα έχεις έναν οικονομικό τρόπο να μετακινήσεις σε μεγάλες ή μικρές πόλεις. Η διαδικασία είναι απλή. Πάμε άλλη μια φορά την κάρτα, κύριε Λιχναρά. Στο 14800 λοιπόν τηλεφωνείτε, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS, ΕΤΑΦ κενό, ονοματεπώνυμο πάλι στο 14800. Ένα Daytona versus 125 σας περιμένει, θα δοθεί σήμερα από την εκπομπή μας. Και μετά το Daytona το καβαλάμε και συνεχίζουμε τα τηλεοπτικά. Και πάμε στον Άγγελο Αρτεμιάδη για να συνεχίσει το ρεπορτάζ, το οποίο εμείς στη σύσκεψη το αναφέραμε ως Κράμερ εναντίον Κράμερ. Σ' ακούω λοιπόν, Άγγελε. Τι αναμένεται να συμβεί? Καταρχάς να πούμε, να δείξουμε κάτι από παλιά. Ναι. Θέλω να πάμε να δείξουμε κάτι από παλιά. Θέλω να δείξουμε εκείνο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Real, πριν από κάποια χρόνια, στο ένθετο, στο Real Life, στο οποίο ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Σκορδά γράφανε «Θα μας ενώνει πάντα η αγάπη για τα παιδιά μας». Από τότε λοιπόν, από τη συνέντευξη που δόθηκε, μάλλον όχι, ρεπορτάζ, συνέντευξη, δηλώσεις, την Κυριακή 6/11 του 2016, ήταν, Άγγελε? Ναι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και βεβαίως έχει μπει και πάρα πολύ νερό στο αυλάκι της κόντρας των δύο. Αυτόν λοιπόν το μήλο της κόντρας θα τον εξηγήσει τώρα ο Άγγελος. Ακούω με μεγάλη προσοχή και εγώ και οι τηλεθεατές. Να πούμε λίγο ότι έχει μεσολαβήσει από τότε. Χώρισαν το 2016 και είχαν τυπικές σχέσεις τα επόμενα χρόνια, αλλά με ένα θετικό φιλικό πρόσημο ήταν οι σχέσεις τους. Επανήλθαν μαζί τηλεοπτικά το Γενάρη του 2021, κάνανε 1,5 χρόνο μαζί το πρωινό, μέχρι που η Φέη Σκορδά αποχώρησε από τον Αντένα το καλοκαίρι του 2022. Γιατί το κάνανε μαζί το πρωινό? Γιατί τότε η Φέη Σκορδά έκανε μόνη της το πρωινό, τα νούμερα ήταν πάρα πολύ χαμηλά, χρειαζόταν μια ενίσχυση και αυτή ήταν, έτσι βρέθηκε στο πρόσωπο του Γιώργου Λιάγκα. Μάλιστα. Η Φέη Σκορδά έφυγε από το πρωινό του Αντένα, την εκτόπισε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Γιώργος Λιάγκας, και από εκεί οι σχέσεις έγιναν πάρα πολύ κακές. Ασυγχώρητο μάλλον. Ναι, γιατί η Φέη Σκορδά μετά βρέθηκε σε ένα μαγαζί στον Sky, που όλο το ρεπορτάζ λέει ότι δεν περνάει και πάρα πολύ καλά, είναι και τα νούμερα πάρα πολύ χαμηλά, δεν είναι και καλή επικοινωνία που έχει με τα στελέχη του σταθμού, έχουν υπάρξει και φορές και μες το καλοκαίρι υπήρχε έντονο αυτό το ρεπορτάζ, ότι σκέφτεται ακόμα και να αποχωρήσει από τον Sky και να κάνει αυτή την κίνηση βόμβα. Μάλιστα. Όλο αυτό μάλλον το χρεώνει στον πρώην σύζυγό του, τον Γιώργο Λιάγκα, το ότι βρέθηκε εκτός αντένα και πήγε στο Sky. Mm-hmm. Οπότε έχουμε μια κακή σχέση μεταξύ των δύο. Τεταμένο κλίμα. Πολύ. Χαμηλά νούμερα τηλεθέαση από τη μία. Ακριβώς. Δεν μιλάνε οι δυο τους πέρα από τα απολύτως απαραίτητα και τα παιδιά τους. Οπότε αναγκάζονται και τις παρατηρήσεις να τις κάνουν στον τηλεοπτικό αέρα, αφού δεν τα λένε στα τηλέφωνα. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και κάνει τη Φέη Σκορδά να σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, να κάνει αποκαλύψεις σε σχέση με το χωρισμό τους, σε προσωπικό όμως επίπεδο. Όχι δηλαδή σε σχέση με πληροφορίες για το επαγγελματικό τους διαζύγιο. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν, Άγγελε, μας λέει η Νάσο μου Άγγελος, πολύ απλά, ότι σκέπτεται η Φέη Σκορδά να δώσει μία συνέντευξη εφόλης της ύλης σε γνωστό περιοδικό και θα μιλήσει μόνο για την προσωπική της ζωή και το διαζύγιο με τον Γιώργο Λιάγκα. Αυτό κατάλαβα. Άρα λοιπόν θα μας αποκαλύψει κάποιες νέες πτυχές. Τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Διαζυγίου. Εγώ αναρωτιέμαι και θέλω να με βοηθήσει αυτό. Ποιος είναι ο σκοπός άραγε? Ευρυδίκη. Εγώ να πω ότι όταν υπάρχουν παιδιά στη μέση, καλό είναι αυτά να μην γίνονται, γιατί τα παιδιά είναι ευαίσθητα και πληγώνονται και μιλάμε για δύο δημόσια πρόσωπα. Αλλά ρωτώ έτσι τον εαυτό μου, γιατί να γίνεται τώρα αυτό τη δεδομένη στιγμή? Ο Γιώργος πάει καλά, η Φέη δεν πάει, μήπως γίνεται εν όψη, δηλαδή θα δώσει τη συνέντευξη αυτή για να ανέβουν τα νούμερα στην εκπομπή της? Γιατί αυτό εξυπηρετεί και τους δύο, έτσι, αυτή τη μπορεί, στιγμή λοιπόν, που γίνεται και ασχολούμαστε μαζί του. Ευρυδίκη, έχεις δίκιο σε αυτό και ένας μέσος τηλεθεατής αυτό θα σκεφτόταν. Είναι τηλεοπτική αντίπαλη, δεν πάβει όμως να έχουν αυτό που λέμε πάντα ένα κοινό παρονομαστή που είναι γονείς. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και συνέντευξη να δώσει, το πρώτο πράγμα που θα έχει στο μυαλό της η Φέη Σκορδά θα είναι
τα παιδιά της. Εγώ νομίζω, Νάσο, ότι ο ιδανικός τίτλος δεν είναι το Κράμερ εναντίον Κράμερ. Είναι ο πόλεμος των Ρόουζ, αν το καλοσκεφτείς. Σωστό. Πάντως, πόλεμο, μιας που μου δίνεις την πάσα, έχει ούκο λίγες φορές προκαλέσει ο Γιώργος Λιάγκας με τα τηλεοπτικά του ατοπήματα. Ο Άγγελος Αρτεμιάδης κάθισε και έψαξε όλο το τηλεοπτικό του ιστορικό. Και στο βίντεο που ακολουθεί θα μάθετε πολλά. Για πάρτε τη γεύση που πρέπει. Τα ατοπήματα του Γιώργου Λιάγκα στην τηλεοπτική του πορεία είναι αλλεπάλληλα. Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος μπορεί κατά καιρούς να έχει απολαύσει αρκετά υψηλές τηλεθεάσεις, ωστόσο έχει υποπέσει σε μια σειρά αποσφάλματα που τον έχουν φέρει αντιμέτωπο με την αποδοκιμασία του τηλεοπτικού κοινού αλλά και το SURU. Μάλιστα, το 2019 βρέθηκε να πληρώνει ο ίδιος μέρος του προστίμου που το επιβλήθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το τελευταίο συμβάν με τη σκληρή φρασιολογία περί ομοφιλοφιλίας στη ζωντανή σύνδεση με τον Αχιλέα Μπέο είναι απλά μια ακόμα σταγόνα σε ένα ποτήρι που έχει ξεχυλήσει εδώ και καιρό. Το 2010, λίγους μήνες μετά την πρώτη καλημέρα που είπε από κοινού με τη Φέη Σκορδά, ο παρουσιαστής την ώρα που μιλούσε με οδοντίατρος έκανε μια απρεπή κίνηση. Όπως και την αγαπημένη Ματίλντη που θέλω να της πω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου, γιατί είναι ένα ταλέντο η Ματίλντη, όπως και η Μπέτη, γνωριζόμαστε χρόνια. Ο δημοσιογράφος νόμιζε ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στον αέρα, αλλά δυστυχώς η κάμερα κατέγραψε την άκομψη χειρονομία του. Ο ίδιος, μόλις το κατάλαβε, έδειξε να ξαφνιάζεται και έξισε αμήχανα τη μύτη του, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά. Και μπορεί όλο το καλοκαίρι του 2022 να είχε πολυδιαφημιστεί συνύπαρξή του με τη Δούξα Νομικού, ωστόσο ένα άκομψο αστείο του ενώπιόν της στάθηκε αφορμή να αποχωρήσει από την εκπομπή. Δεν θες να γίνει όμορφος και να σε ανταγωνιστώ στην ομορφιά, για αυτό. Θέλουμε να γίνει όμορφος. Θέλω, αλλά να σου πω κάτι. Όλα είναι πολύ γοητευτικά πάνω σου. Και κάτω. Όταν έγινε γνωστό πως ο Φώτης Εργουλόπουλος θα αποκτήσει παιδί, ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε στον αέρα της εκπομπής του τους προβληματισμούς του σχετικά με το γεγονός αυτό. Άρα λοιπόν έκανε σεξ με μία φίλη του και έκανε παιδί, έκανε σπερματέκτηση. Πέραν της πλάκας ανοίγει μια κουβέντα αυτή. Ανοίγει μια κουβέντα. Για πρώτη φορά είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Η μαμά του παιδιού θα υπάρχει στη ζωή του Φώτη ή όχι. Δηλαδή θα το μεγαλώσουν μαζί το παιδί ή όχι. Ο Φώτης δύο χρόνια αργότερα πήγε καλεσμένο στο πρωινό και ξέφρασε την ενόχλησή του. Θέλω να σας πω ότι μεγαλώνει πάρα πολύ φυσιολογικά, γιατί είχες μια αναρώτηση πριν από δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια, ναι. Σε πείραξε αυτό που είπα. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι με προσέβαλες. Γιατί? Διότι αναρωτήθηκες αν θα μεγαλώσει φυσιολογικά το παιδί. Όχι, μου. Όχι, δεν αναρωτήθηκα αυτό, ρε Φώτη. Αυτό είπες. Αναρωτήθηκες αν θα μεγαλώσει φυσιολογικά. Κάτι το οποίο δεν θα το έκανες σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ενός παιδιού που γεννιέται. Το 2017. Μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή, χαρακτήρισε την Αθηναίδα Ανέγκα νεκρόφιλη. Δηλαδή, αυτός ο Περής, ο οποίος έχει δει και έχει βρει το σύμπαν. Όλο. Δεν τρέπεται για την εκπομπή που κάνει. Η άλλη Ανέγκα, αυτή η νεκρόφιλο, αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή, τι την πειράζει, παιδί. Ξέρει ότι αυτή αρέσει πολύ στους άντρες η κοπέλα. Ναι, όχι, βέβαια, εντάξει, καλά. Σε σένα που είσαι λίγο νεκρόφιλη. Εκείνη, όπως ήταν λογικό, κινήθηκε νομικά εναντίον του, υποβάλλοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, με αποτέλεσμα να κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία. Ωστόσο, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος λίγο καιρό μετά απέσυρε τη μήνυση. Η υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό είχε σοκάρει την κοινή γνώμη το φθινόπωρο του 2022. Ο Γιώργος Λιάγκας διέκοψε τη ροή της εκπομπής του για να μας πληροφορήσει πως το κινητό του έφτασε ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα την κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση που διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας για διακεκριμένη πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση δικαστικού απορρίτου. Ένα ακόμα ολίσθημα του Γιώργου Λιάγκα ήταν ο ατυχέστατος σχολιασμός του για την Κατερίνα Πεφτίτση, το πλασάις μοντέλο που φωτογραφήθηκε με μαγιό στην παραλία για λογαριασμό του reality GNTM. Ακούστηκαν διαστόματος του παρουσιαστή φράσεις που έκαναν την Κατερίνα να νιώσει προσβεβλημένη. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει μια κοπέλα η οποία έχει παραπάνω κιλά από αυτό που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν λέω τη λέξη χοντρή, αλλά έχει παραπάνω κιλά. Ναι. Να πρέπει να την δούμε και να πρέπει αυτή να πει στον εαυτό της ότι είναι υπέρβαση, να βγαίνει να αληφθεί με λάδι, να είναι υγρή και να είναι στην παραλία σαν να είναι, ας πούμε, της Greenpeace στο διαφήμιση. Είναι... Φίλω εγώ να τη δω γυμνή, ας πούμε, με τα παραπάνω κιλά, ας πούμε, στην παραλία. Ναι, αλλά ότι είμαι παραπάνω κιλά και κλαίω που κυλίστηκα με το λίπος στην παραλία, αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Κλαίγει, να βγω κι εγώ με τις πατσές έξω, ας πούμε, στην παραλία και να πω, αχ, τι ωραία που πλέον με αποδέχεστε. Παιδιά, να μην τρελαθούμε. Η αισθητική είναι ενιαία. Δεν με απασχολεί εάν το μισό ποσοστό των Ελληνίδων γυναικών δεν του αρέσουν, του συγκεκριμένου ανθρώπου ή του χαλάνε την αισθητική του. Γενικά δεν ασχολούμαι με
κομπλεξικούς ανθρώπους καθόλου. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το πώς είναι έτσι, δεν κοιτάει τα μούτρα, με ενοχλεί να βγαίνει στην θάλασσα, στην παραλία. Αυτά τώρα δεν γίνεται να τα λες. Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια ραδιοφωνική φάρσα φθηνού χιούμορ, χρησιμοποιώντας το όνομα του Σπύρου Μπιμπίλα για να προκαλέσει γέλιο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Σπύρος Μπιμπίλας είμαι που γιορτάζω κιόλας σήμερα. Τι κάνετε, ε? Καλώς ήρθα. Καλά. Ο Χρήστος δεν είσαι? Ο ίδιος. Ναι, με σύστησα να δεις ο καλύτερος φανατζής του Περιστερίου, μου είπανε. Είναι γνωστό αυτό πλέον. Ήρθαν από πίσω και μου τον βάλανε. Τον προφυλακτήρα μέσα από πίσω. Αν έχετε ευαισθητήρες από πίσω, λογικό να στο βάλουν. Έχεις γίνει φίρμα! Ως γκέι έχω γίνει φίρμα. Ως τρέιτ δεν έγινε. Ο γνωστός ηθοποιός και νυν βουλευτής κατέθεσε μήνυση εναντίον του. Εν τέλει τα βρήκαν εξοδικαστικά με τον όρο να καταθέσει χρήματα ο παρουσιαστής στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Μία κίνηση που απαξίωσε ο ίδιος όταν μίλησε για το περιστατικό μετά από κάποιους μήνες. Με τον Πιμπίλα τώρα που μοιράζεται το ίδιο ταμείο, είσαστε φιλαράκια. Δείξτε μένει επιπίνες από αυτά που του έχεις δώσει. Μπορείς να ξαναπάρει και σου πει Γιώργο, δώσε μου 2.000 ακόμα και θα δώσω ρε φίλε. Ναι, δεν τα έδωσα. Τα δώσω στο ταμείο αλληλοβοήθειας ηθοποιών. Ηθοποιών. Ένα ακόμα σφάλμα στο οποίο υπέπεσε ήταν όταν αναφερόμενος στην τραγουδίστρια Φωτεινή Δάρα δήλωσε πως τα χειρότερα τα κάνουν του ποιοτικού, του εντέχνου. Να ξέρεις, τα χειρότερα τα κάνουν οι του ποιοτικού. Μπράβο. Τα γερκές, το ποιοτικό του εντέχνου. Του εντέχνου. Την Μπουζουξού την έχεις, ας πούμε, που τραγουδάει στην Ρουζούκια, που βγαίνει έτσι με το μινάκι του αυτό και τα λοιπά, την έχεις ότι θα κάνει τα αυτά. Ενώ είναι δεθεούσα, είναι πολύ καλή. Ναι, πώς λένε, όχι, πώς λένε την άλλη του εντέχνου, την έχεις λίγο πιο κλασάρι, καθώς πρέπει και τα λοιπά. Πιστεύω ότι πιο φλογερή εκεί που πρέπει, του εντέχνου. Στο παραλήρημά του έφυξε μέλος της οικογένειάς της, γι' αυτό και εκείνη κατέφυγε στα δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 299.000 ευρώ. Καλά, πού το βρήκατε το συγκεκριμένο μέρος, πώς σας ήρθε να πάτε? Εσάς πώς σας ήρθε να πάτε εκεί? Εμείς έχουμε πάει εκεί γαμήνο ταξίδι και μας αρέσει, έχουμε ξαναπάει μετά και μας αρέσει. Α, πήγατε γαμήνο ταξίδι εκεί? Ναι. Σοβαρά? Ναι. Ναι, εγώ πρώτη φορά πήγα. Αυτή η συνάντηση δεν απέτρεψε τον Γιώργο Λιάγκα λίγα χρόνια αργότερα να αστειευτεί, ξεχνώντας ότι στο πλευρό της παρουσιάστριας ήταν ο τότε σύζυγός της. Και θέλοντας να προκαλέσει ντόρο, ανέφερε πως το ταξίδι αυτό συνοδευόταν από τον Ματέο. Έχουμε πάει μια φορά Μαλδίβες. Okay, ωραία. Και συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο με τη Μενεγάκη. Μαλδίβες. Πού? Παιδί μου δεν ήταν εκεί που κάηκα, που ήμουν στο Άλτερ. Ναι. Φεύγοντας την επιστροφή, δεν συναντηθήκαμε με τη Μενεγάκη. Μενεγάκη, με ποιον ήτανε? Με τον Ματέο. Τι λες καλέ! Πριν τόσα χρόνια! Περίμενε! Και τι ήμουν στο Άιτερ, γιατί δεν ήταν στο Άιτερ! Συγγνώμη, σοβαρά μιλάς τώρα! Μας κάνουνε τα πρωινά! Τι ήμουν στο Άιτερ, αλλά τι λέει! Τι σου ξέρει, φάει ένα ρόδι! Τελευταίο πρωινό! Γεια σας! Αντίωσα! Στο κυνήγι της τηλεθέασης, εμφάνισε το πουθενά μια γιαγιά του Στέφανο Κασελάκη να αναφέρει πως ο εγγονός της είναι δεξιός. Μόνο που και οι δύο γιαγιάδες του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκονται στη ζωή. Είναι πάντως γιαγιά του Στέφανου Κασελάκη. Τη βρήκαμε, μας μίλησε και λέει κάτι το οποίο είναι απολαυστικό. Στην τηλεφωνική σύνδεση υποτίθεται ήταν μια μακρινή συγγενής. Ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε επιδεικτικά αυτή την ειδοποιώ διαφορά να τη μειώσει στα μάτια των τηλεθεατών. Προφανώς ο Γιώργος Λιάγκας αδυνατεί να προσαρμοστεί στους νέους κανόνες της σύγχρονης εποχής. Μένει να δούμε αν θα υποπέσει σε νέο ατόπιμα, αν θα το χτυπήσει ξανά την πόρτα του ΕΣΟΡΟΥ και αν θα προκαλέσει εκ νέου την κοινή γνώμη. Όπως το έκανε και εκείνος. Έτσι δεν το έκανε στο τέλος. Έτσι. Άγγελε, ήσουν πολύ σκληρό αγόρι μαζί με τον Γιώργο και ο Γιώργος είναι και φίλος μου. Και καταλαβαίνεις. Αλλά η αλήθεια τα είναι. Τα γεγονότα μιλούν. Γιατί τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, όπως και μεγάλο γεγονός, κυρίες και κύριοι, ήταν και χθες. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε και τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι ήταν τόσο αναλυτικό το βίντεο του Γιώργου του Λιάγκα μας, που δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Μπορούμε όμως να πούμε πάρα πολλά για το χθεσινό live του Fame Story με τον Νίκο Κοκλώνη να δίνει για μία ακόμα φορά recital παρουσίασης με πολλές εκπλήξεις, κόντρες, βίντεο, αλλά και ατάκες που συζητήθηκαν πάρα πολύ. Πάρτε μια γεύση από τα highlights του χθεσινού ζωντανού Fame Story και επιστρέφουμε μετά, γιατί η παρουσία του Βασίλη Καρά ήταν τουλάχιστον συγκινητική. Καμαρούλα μια σταλιά του αγοριού απέναντι. Παρασκευή βράδυ εδώ στο Star, τι έχουμε? Fame Story! Η συμπεριφορά της έφτασε σε ιστερικά όρια, καθόταν στο μακιγιάζ και έλεγε «Εγώ αυτό το ρούχο δεν το βάζω! Θα μείνω με αυτό! Δεν
αλλάζω. Αυτό είναι. Εμένα δεν με ακουμπάει ούτε ο ίδιος ο πατέρας. Βγείτε έξω να το βγάλω. Εμένα δεν θα με ξανακουμπήσετε. Εμένα δεν με ακουμπάει ούτε ο πατέρας. Κυρία Κατσαίτη, μου επιτέθηκε. Με βρήκε μέσα στο καμαρίνι. Τι εννοεί σου επιτέθηκε, ρε παιδί μου, την Αλεξάνδρα την ξέρουμε όλοι. Μπαίνει, κυρία Κατσαίτη, εγώ είμαι στον καθρέφτη, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται και αρχίζει και νιώθω κάποια να μου τραβάει ρούχα από πάνω μου και να μου λέει βγάλτε τώρα και βγάλτε τώρα. Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα μέσα, ο μοναδικό του σκοπό είναι να βοηθήσουν τα παιδιά, αλλά κάποιε γραμμέ υπάρχουν οι οποίε είναι του ανθρωπίνου σεβασμού. Το να απλώνει οποιοδήποτε τα χέρια του, άσχετα με το ποιο είναι ο τίτλο του. Στη λίστα, πρωθυπουργό, δήμαρχο, δεν ξέρω εγώ τι πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Απαγορεύεται και κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Παιδιά, υπάρχει κάμερα. Δεν χρειάζεται να μας πει ο καθένας τι πιστεύει. Μπορούμε να το δούμε στο βίντεο. Τέλος και τελεία. Λυπάμαι γιατί τα γεγονότα δεν είναι έτσι. Με στεναχωρεί περισσότερο όταν τα ακούω από ένα νέο παιδί και δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς πώς συμπεριφέρεται. Η συμπεριφορά της Χριστίνας απέναντί μου δεν ήταν σωστή. Ακούμπησα τον ώμο, την τυράντα του ρούχου. Και μου είπε ότι δεν πρέπει να την ακουμπάω. Η έκρηξη της Χριστίνας, όμως, είναι το δυσάρεστο γεγονός. Από τη στιγμή που κάποιος από την παραγωγή, είτε είναι καθηγητής, είτε είναι κριτής, είτε είναι σπουδαστής, παραβεί οτιδήποτε έχει να κάνει, κάνει κάποια κακοποιητική συμπεριφορά ή οτιδήποτε άλλο, εμείς θα τον αποβάλουμε από την ομάδα μας. Τι σου ζητάω, να με σκηνίζω μαζί σου στη σκηνή να τραγουδάω. Τι σου ζητάω, μια κορώνα να την πω κι ας μην πατάω. Άσε με, άσε με, άσε με. Θα τραγουδάω. Είμαι εδώ για αυτούς. Είμαι εδώ για αυτούς, για κανέναν άλλο. Δυσκολεύουν μόνο για αυτούς πράγματα, παιδιά, να ξέρετε. Εγώ θα είμαι στα παρασκήνια. Από Δευτέρα θα έχουμε πολύ Γιώργο Θεοφάνη στην Ακαδημία. Θα βρεθούμε τη Δευτέρα. Κάνε μας δικάρι, που μαζί τα συγγνώμη. Το κοινό αποφάσισε και επέλεξε να στείλει πίσω στην Ακαδημία του Fame Story την Άννα Πολτζόγλου. Συγχαρητήρια, Άννα. Δημήτρη, η διέστησή σου ήταν σωστή. Όλα καλά. Είμαι έλα, πολύ χαρούμενος. Έλα, γόρι μου εδώ πέρα. Άννα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπουδαστές σου. Μία ο Δημήτρης, δύο ο Δημήτρης, δεν τη γλίτωσε, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Μαρία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Νάσο μου, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η σκηνή που έγινε με την Αλεξάνδρα Κατσαίτη και με την παίκτρια. Και επειδή και που έχει συμμετάσχει σε ανάλογα reality, είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι μπορούμε και βλέπουμε backstage του τι ακριβώς συμβαίνει και έχουμε μια εικόνα. Τελικά ότι όλα δεν είναι τόσο ρόδινα, τόσο ανθυρά και τόσο υπέροχα όπως φαντάζομαστε ναι. Όλοι ότι είναι. Είναι στο πλαίσιο της διαδραστικότητας που έχει η σύγχρονη τηλεόραση, Ευρυδίκη. Και ο κόσμος έτσι βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ θέλω να πω ότι την Αλεξάνδρα την έχω γνωρίσει στο Just, μοιραζόμασταν και το ίδιο καμαρίνι. Πραγματικά απορώ γιατί είναι ένας πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, πολύ ευγενικός. Και κατασταλαγμένος πολύ. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι, σου βγάζει τη θετική ενέργεια και την ηρεμία. Θεωρώ ότι η Χριστίνα χρησιμοποίησε λανθασμένες λέξεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τη συμβαίνει κάτι και έτσι, αλλά νομίζω όλοι είδαμε το γεγονός αυτό. Δεν υπάρχει καμία κακοποιητική συμπεριφορά. Απλά την ακούμπησε, ίσα-ίσα η Χριστίνα της είπε, «Παίρνα έξω και...» Ναι, επειδή και μου ίσως η ένταση της στιγμής, ίσως... Είναι μεγάλος και ανταγωνισμός του project. Ακριβώς, το άγχος του κοριτσιού για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα στο... Δεν ξέρω κατά πόσο reality. Πέρασε όμως η κόκκινη γραμμή μεταξύ του άγχους και του υπερφύαλου. Σίγουρα. Διότι εκεί νομίζω ότι κάποιος μπορεί να βρει την απάντηση, διότι όταν υποχρεώνεις ένα παρουσιαστή να βγαίνει και να λέει ότι εάν δούμε ή διαπιστώσουμε κακοποιητική συμπεριφορά, αποβάλλεται όποιοι ή όποιος έχει κάνει, έχει ασκήσει αυτή τη συμπεριφορά, καταλαβαίνετε το τι είχε συμβεί. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν κακοποιητική συμπεριφορά αυτό που είδαμε ή αν προηγήθηκε κάτι το οποίο δεν είδαμε. Εγώ ένα ξέρω, ότι ο Κοκλώνης, εάν τα βλέπει αυτά, είναι δεδομένο ότι στέλνει σπίτι του με συνοπτικές διαδικασίες όποιος προβεί σε τέτοιου είδους κακοποιητικές συμπεριφορές. Ο Κοκλώνης θέλει να ό,τι project κάνει για εκείνον είναι μια γιορτή και πιο πολύ το κάνει για να περνάει εκείνος καλά και οι συμμετέχοντες και ο κόσμος πάνω απ' όλα κυρίως.
και δεν θα επέτρεπε σε καμία περίπτωση τέτοιες συμπεριφορές. Θέλω να πω ότι η Χριστίνα πήρε τα φώτα πάνω της, μάλλον με λάθος τρόπο. Σίγουρα με λάθος τρόπο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει πάρει τα φώτα του με λάθος τρόπο, αλλά με πολλή δουλειά, είναι ο Βασίλης Καράς, για τον οποίο γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα. Είναι μια μάχη, σοβαρή μάχη για την υγεία του. Ο Βασίλης Καράς μίλησε αποκλειστικά τηλεφωνικά χθες στο Fame Story και εμείς, κυρίες και κύριοι, πήραμε τα καλύτερα κομμάτια αυτής της κουβέντας και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Θέλω πρώτα ένα χειροκρότημα για τον άρχοντα της νύχτας, Βασίλη Καρά! Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα, έτσι σε όλο το γραφείο. Ναι. Καλησπέρα στους φίλους μου εκεί, στο πάνελ, παντού. Πόσο σ' αγαπάμε και πόσο μας έχεις λείψει, δεν φαντάζεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία αυτή την κυρούλα, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλο τον ελληνικό λαό και όλο το συνάθμι για το ενδιαφέρον και αυτά που δει για την αγάπη τους, τίποτε παραπάνω. Τι αγάπη είναι θέμα. Σ' αγαπάει όλη η Ελλάδα, και Βασίλη. Τι ομορφιά. Εμείς περιμένουμε σύντομα να είσαι κοντά μας και να σου πω και κάτι, ρε Βασίλη, χωρίς το γούρι μου που πάγω. Είμαι δίπλα σου, αγόρι μου, είμαι δίπλα σου, όπως και εσύ. Εγώ ξέρω όμως που ο κόσμος δεν ξέρει ότι μου κάνεις κι άλλο ένα δώρο. Γιατί την επόμενη εβδομάδα το τραγούδι που βγάζεις, που θα μας πεις τον τίτλο, θα παρουσιαστεί εδώ, στο Fame Story. Πιτσιρίκο. Πιτσιρίκο. Σ' ακούω. Σ' ακούω. Είμαι εδώ. Το ξέρω, αυτό. Θα είσαι για πάντα εδώ. Πάντα θα είσαι εδώ, Βασίλη. Ευχαριστώ, παιδί μου. Σ' αγαπώ θα πολύ, είσαι. Αδελφέ. Βασίλη, πάντα εδώ. Την αγάπη μας και καλή δύναμη στον Βασίλη Καρά, ο οποίος διανύει δύσκολη περίοδο. Είναι δυνατός, είναι μαχητής, το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Θα τα αποδείξει για μία ακόμα φορά. Τις καλύτερες μας ευχές για γρήγορα ανάρρωση και γρήγορη επάνωδο. Θέλω να σας δώσω και ένα. Να γίνω λίγο ρεπόρτερ κι εγώ, δεν μπορώ συνέχεια να είμαι παρουσιαστής. Λοιπόν, να σας δώσω λοιπόν μια πληροφορία που έχω για τον Βασίλη τον Καρά. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινά το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού του Βασίλη. Ένα βίντεο κλιπ σκηνοθέτης του οποίου θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Καπετανίδης. Μιλάμε για το νέο τραγούδι του Βασίλη Καρά, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπογραφή παραγωγής Barkingwell. Θέλω λοιπόν, sorry που σας το κόψα στο πρωινό αλλού σε άλλες εκπομπές, το ήξερα, το είχα, το μοιράστηκα με το τηλεοπτικό κοινό. Αυτά λοιπόν για τον Βασίλη Καρά και εμείς να παραμείνουμε στην τηλεόραση και να γυρίσω στον Άγγελο Αρτεμιάδη για να πάμε σε αυτή την ενότητα που από την πρώτη στιγμή που την βάλαμε στην δική μας εκπομπή την αγαπήσατε και μας το δείχνετε. Πάμε λοιπόν στα νούμερα τηλεθέασης αυτής της εβδομάδος όπου είχαμε πάρα πολλές αλλαγές. Είχαμε σημαντικές αποκλίσεις από τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο Άγγελος είναι εδώ. Άγγελε, ξεκινάμε με την πρωινή-πρωινή ενημερωτική ζώνη. Τα νούμερα τηλεθέασης που βλέπετε είναι στο σύνολο ναι. Και όχι στο δυναμικό κοινό. Σε αυτήν εδώ την κάρτα. Πάμε λίγο γρήγορα. Λοιπόν, ώρα Ελλάδα στο Open 9,3%. Καλημέρα Ελλάδα Αντένα 17,5%. Σήμερα στον Sky 20,8%. Συνεχίζουμε. Πάμε δυναμικό κοινό τώρα. Στα Ματίνα Τσιμτσιλή 17,5 με την Ελεονόρα Μελέτη στο 8,8. Δύσκολες μέρες στο Μέγκα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Γιώργο Λιάγκα στην πρώτη θέση με 15,7%. Μια ανάσα πίσω η Κατερίνα Καινούργιου 14,7%. Πολύ πιο πίσω η Δανάη Μπάρκα με 8,5%. Του έκανε καλό του Λιάγκα όλο αυτό. Βεβαίως. Πάμε στην Ελένη Τσολάκη εδώ στο Open, 6% για το πρωινό Σουσού, 10,3% το πρωινό του Star, 17,3% ετέριαση στο σύνολο του κοινού για την ενημερωτική εκπομπή και Φώτης Εργουλόπουλου Τζένι Μελιτά στην ΕΡΤ, 4,2%. Και αν βλέπετε μικρό το ποσοστό της Ελένης Τσολάκη προς το παρόν, θέλω να σας πω ότι βγήκα τελευταία σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Θέλει τουλάχιστον 1 με 1,5 μήνα για να μπορούμε να έχουμε μια πρώτη αποκρισταλωμένη άποψη για την διάθεση του τηλεοπτικού κοινού απέναντι στο πρωινό Σουσού. Συνεχίζουμε. Πάμε στο σλότ 12 με 2. Εκεί έχουμε τη Ζήνα Κουτσελίνη στο 13,2% και αρκετά πιο κάτω τη Φέη Σκορδά στο 8,5%. Σταθεροποιείται κάτω από τη βάση Φέη, ε. Ναι. Πάμε στη μεσημεριανή ζώνη λοιπόν. Εκεί κυριαρχεί με διαφορά η Ζέτα Μακρυπούλια στον Αντένα. Ρουκ Ζουκ 19,5%. Κάτω από το 10% η Ελένη Μενεγάκη με 9%. Στο 8,9% η Τατιάνα Στεφανίδου στον Α. Το είπαμε και πριν. Δύσκολες μέρες περνάει το Μέγκα.
σε πολλές ζώνες. Όχι όμως με τον Νίκο Βαγγελάτο, εκεί δεν περνάει δύσκολες μέρες. 19,1 ο Νίκος Βαγγελάτος. Σύνολο είναι αυτό να πούμε. Μην μπερδευτείτε και τα υπόλοιπα είναι δυναμικό. Ναι, βέβαια και στο δυναμικό εξαιρετικά τα πηγαίνει ο Νίκος Βαγγελάτος. 9,2 η Κατερίνα Καραβάτου στον Sky με το My Style Rocks. 10,1 η Ελένα Παπαγεωργίου Shopping Star. Για κλάματα η off-peak zone του Sky. Καλύτερο όμως πήγε αυτή τη βδομάδα ο Μάρκος Εφερλής στον Sky, 12,3%, 14,5% το Castle Trust με την κυρία Μιρεράκη και 5,4% το Studio 4 στην ΕΡΤ. Το κλάμα δεν βγαίνει μόνο από θλίψη, μπορεί και από συγκίνηση. Και εδώ τώρα έχουμε τη μεγάλη ανατροπή, μια μεγάλη ψαλίδα, έτσι, 14,6% ο Αντένα με το 5x5 Θάνος Κιούσης, 7,4% Ηλίας Βρετός με το Παζάρι, μεγάλη διαφορά, προβληματισμός στον Α και θα έχουμε σύντομα πληροφορίες γι' αυτό. Κλάμα. Μαρία Μπεκατόρου 13,9% στο Μέγκα, Πέτρος Πολυχρονίδης με τον τροχό του 14,9% στο Σταρ, 10% ο Χρήστος Φερεντίνος με το μονομάχο στον Sky. Τσίμπησε ο Φερεντίνος. Ναι. Πάμε τώρα στην prime time, τις 8 και μετά. Εκεί έχουμε τον εκατομμυριούχο στην πρώτη θέση με 16,8, 11,7 παράδεισος των κυριών, 10,5 έρωτας φυγάς στο Open, προβληματισμός στον Α, πολύ χαμηλό παράδεισος των κυριών σε σχέση με την περσινή σεζόν. Του πάει καλά η χρονιά του Αρναούτογλου φέτος. Πολύ. Αν και σύντομα θα αλλάξει και θα πέσει από το Κύρικο και θα μπουν οι Ράδιο Ορβίλια στη ζώνη αυτή. Νέα ανατροπή τώρα. Είχαμε τη Μάγισσα πρώτη την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα έχουμε το Σασμό πάλι στην πρώτη θέση με 20,1%. 18,6% η Μάγισσα. Λίγο πάνω από τη βάση η Φάρμα του Σταρ με 10,5%. Για πάμε, για συνεχίζουμε. Γη της Αλιάς 13,5% στο Μέγκα. Η Πανθέη κάτω το 5%. 4,9%. Κάτω από την παραλία τη ΕΡΤ. Ναι, η οποία βρέθηκε στο 6,8%. Άσχημο αυτό. Βεβαίως. Πάμε τώρα στις σειρές. Η Παγιδευμένη 11,3%, το Ναυάγιο στο Μέγκα 15,1%, σκίζει ο γιατρός στον Α με 19,4%. Δυστυχώς είναι λίγα όμως τα επεισόδια, δεν θα χαρεί για πολύ καιρό ο Α ακόμα. Έχουν υιοθετήσει το συστηματάκι του Netflix με τα λίγα επεισόδια, έτσι. Βεβαίως. Και αποδίδει πολύ αυτό. Ο πρώτος από εμάς στον Αντένα, παρά το δυνατό cast, μόλις 11%. Δεν τα πηγαίνει και εξαιρετικά το Περχνιό της Ιουλίας, 13,3%. Και προβληματισμός και στον Αντένα μετά τη φωτιά, 10,8%. Τζόρτζι Ποφάντι, τι γίνεται. Πολλά τα προβλήματα εκεί. Για συνεχίζουμε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Έχουμε ολοκληρώσει, ήσουν πολυβόλο σήμερα, Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Πάρτε μια γεύση για το τι ακολουθεί αμέσως μετά και ερχόμαστε πάλι γιατί σήμερα δίνουμε το πρώτο Daytona. Το πρώτο Daytona, κυρίες και κύριοι, το δίνουμε στο τέλος της εκπομπής. Πάρτε μια γεύση για το τι ακολουθεί και επιστρέφουμε το διαγωνισμό. Πάρτε τα κινητά στα χέρια. Η ισχυρή κυρία της ελληνικής επιχειρηματικότητας, Ρούλα Λεβέντη, αποκαλύπτεται. Πιάστηκα κορόιδο, κύριε. Έπαθα τρέλα. Μπήκαμε στο πλωτό παλάτι του Εμμύρη του Κατάρ. Σε ποιον Έλληνα εφοπλιστή ανήκει σήμερα? Επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου σε γνωστή τραγουδίστρια μπροστά στα έκπληκτα μάτια της συντρόφου του. Εσένα θα έκανα την πρόταση του. Αυτό, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο θέμα που είδατε, που έγινε σε γνωστό μπουζουξίδικο και το μαναφούκι που συνέβη αμέσως μετά, είναι αδιανόητο. Μείνετε μαζί μας μετά τις διαφημίσεις, διότι έχουμε πάρα πολύ υλικό από το συγκεκριμένο θέμα. Επιχειρηματίας πολύ γνωστός, αντί να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, έκανε πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια γνωστή, να σου. Πολύ. Oh. Αδιανόητο, απίστευτο. Η σύντροφος καλά. Τι έκανε όμως. Η αντίδραση, να δεις, τη συντρόφου ποια ήταν, που πήρε μετά το μικρόφωνο. Και έφυγε, φαντάζομαι. Ούτε καν. Πήρε το μικρόφωνο. Ευρυδίκη. Καταλαβαίνεις τι ακούσαν γύρω-γύρω. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό το γαργαλιστικό, θα έλεγα, θέμα, το οποίο το έχουμε αποτυπώσει όλο σε βίντεο και θα το μοιραστούμε και με τους πρωταγωνιστές, θέλω να σας πω, εδώ ζωντανά, θέλω για μία ακόμα φορά να σας καλέσω όλους να μπείτε στο διαγωνισμό. Να μπείτε στο διαγωνισμό για το μηχανάκι το οποίο δίνουμε σήμερα και αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το εκπληκτικό κόκκινο-μαύρο Daytona 125 κυβικών ηλεκτρικό σκούτερ, η νέα γενιά των δικύκλων παγκοσμίως, η νέα μόδα. Είναι αυτό το μηχανάκι το οποίο θα το δώσουμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Μία ή ένας από εσάς θα μπορεί από αύριο να το έχει στην κατοχή του, να το καβαλήσει, να απολαύσει βόλτες πάντα με ασφάλεια και κράνος. Ένα μηχανάκι το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να κουβαλήσεις πράγματα, μιας που το επιδαπέδιο κομμάτι του είναι τέτοιο που μπορείς να κουβαλήσεις από βαλίτσα μέχρι οτιδήποτε έχεις πάνω σου, ένα backpack ή οτιδήποτε. Μπορείς στον εσωτερικό χώρο κάτω από τη σέλα να βάλεις το κράνο σου, να βάλεις τα έγγραφά σου, να βάλεις το πορτοφόλι σου όταν οδηγείς και βεβαίως έχεις τη δυνατότητα απλά φορτίζοντάς το
να κάνεις τις απίστευτες βόλτες σε όποιο σημείο της Ελλάδος και αν βρίσκεσαι. Αρκεί να κάνεις το απλό. Να τηλεφωνήσεις από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνοντας απλά ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνοντας SMS ε-ταφ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και πάλι στο 14800. Το λέω για μία ακόμα φορά. Στο τέλος της εκπομπής, εσύ που μας βλέπεις, θα έχεις το μηχανάκι. Πρόκειται για το καταπληκτικό ηλεκτρικό σκούτερ Daytona versus 125 κυβικών αξίας κοντά στα 3.000. Τηλεφωνείς από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνεις ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή στέλνεις SMS ε-ταφ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Σας περιμένω, στείλτε πολλά μηνύματα. Αυτά τα δώρα δεν δίνονται τόσο σύντομα. Άλλες εκπομπές κρατάνε τα δώρα μήνες και σας τα δίνουν. Εμείς σας τα δίνουμε από την τέταρτη μας εκπομπή. Φανταστείτε η Έλενα τι θα μου δώσει στις επόμενες εβδομάδες για όλους εσάς. Τηλεφωνείτε σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνετε ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή στέλνετε SMS ε-ταφ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Με αυτά και με αυτά φεύγουμε προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι με ένα θέμα το οποίο υπογράφει ο Θόδωρος Στέφος. Πολλά τα εκατομμύρια, Θόδωρε. Πολλά. Πολλά τα εκατομμύρια. Πολλά τα διαμάντια, πολύ μεγάλη λάμψη, αλλά και ένα εκπληκτικό βίντεο ρεπορτάζ που για πρώτη φορά θα δουν οι τηλεθεατές σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό. Θα τα δείτε αμέσως μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν. This world was mine, I'd give you. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο επιτόπου, εδώ στο Open. Είμαστε ζωντανά και αυτό το έργο τέχνης που είδατε στην αρχή του πλάνου, αυτό το εκπληκτικό Daytona 125 κυβικών, το ηλεκτρικό σκούτερ, το δίνουμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Η διαδικασία είναι απλή. Σας τη θυμίζουμε για μία ακόμα φορά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα ανακοινωθεί η νικήτρια ή ο νικητής. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στο 14800, αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και ένας συνεργάτης της Lexitel θα επιστρέψει πίσω την κλήση και θα μιλήσετε μαζί του. Ή στείλτε SMS ε-ταφ και ενώ το ονοματεπώνυμο στο 14800 όλοι εσείς που είστε, έτσι θα έλεγα, θα γουστάρετε, σας αρέσει να στέλνετε μηνύματα από το να τηλεφωνείτε, γιατί υπάρχει και αυτή η γενιά που στέλνει μόνο μηνύματα. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε SMS ε-ταφ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Για εσάς τους μεγαλύτερους σε ηλικία που θέλετε να κερδίσετε το μηχανάκι, για να το κάνετε δώρο στα παιδιά σας ή στα εγγόνια σας, τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήστε απλά το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και διεκδικήστε θέση στο όνειρο με τον Daytona versus 125 αξίας 2.890 ευρώ προσφορά της κορυφαίας εταιρείας Scooter και όχι μόνο Gorgolis, η οποία στηρίζει την εκπομπή μας. Αυτά για τον διαγωνισμό σε περίπου μία ώρα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την ανακοίνωση της νικήτριας και νικητή. Και τώρα πάμε σε έναν άλλον κολοσσό αυτής εδώ της εκπομπής που στηρίζει την εκπομπή και αναφέρομαι στον Θοδωρή Στέφο, ο οποίος άνοιξε, κατάφερε να ανοίξει με τις λεπτομέρειες το σεντούκι του βασιλικού, έτσι, του πρώην, μάλλον της πρώην βασιλικής οικογένειας. Και αυτά που μας έφερες την Δευτέρα στη σύσκεψη, ειλικρινά με εντυπωσίασαν. Ουσιαστικά είναι οι πέτρες, δεν είναι τα κοσμήματα, γιατί. Με εξαίρεση το ένα από αυτά, το πρώτο διάδειγμα που θα δούμε στη συνέχεια, όλα τα υπόλοιπα είναι, θα λέγαμε, ανεκτά. Το πρώτο, ωστόσο, το οποίο έχει τεράστιες πέτρες πάνω, ουσιαστικά χρονολογείται από το 1900, μιλάμε για οικογένεια Ρομανόφ, μια οικογένεια η οποία είχε σχέση με την ελληνική οικογένεια, λόγω της Βασίλισσας Όλγας, η οποία εκτός από πολλές αγαθοεργίες που έκανε στην Ελλάδα τότε ως Βασίλισσα, ναι, μία από αυτές το Βρεφοκομείο Αθηνών, έτσι, είχε και πάρα πολύ καλά κοσμήματα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα για να καταλάβω κι εγώ, ο λαϊκός τύπος, το παιδί του πεζοδρομίου, που μαθαίνει από σένα, που γουστάρω να με διορθώνεις για να διορθώνομαι. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία τις τιάρες. Ωραία. Λοιπόν, αν μπορούμε να έχουμε τη διάρα. Θέλετε πρώτα να δούμε πώς μπήκαμε στο σεντούκι.
Θέλετε πρώτα να δούμε το βίντεο. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ και μετά με τον Θόδωρο Στέφο πολύ 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 γρήγορα θα αναλύσουμε αυτά τα οποία, όχι απλά θα δείτε στο βίντεο, αυτά που κρατάει ο Στέφος για να μας τα πει στον αέρα και να μας διορθώνει. Ήρθαμε στην εταιρεία σας προκειμένου να μας κάνετε μία ανάλυση σχετικά με τα βασιλικά κοσμήματα της οικογένειας Lexburg. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Γκουρνέλο, με την πρώτη τιάρα, τη τιάρα την οποία φόρεσε και η Φρυδερίκη και πέρασε στην Άννα Μαρία μετά. Αυτή έχει σμαράγδια πολύς καλής ποιότητος, είναι οβάλ καπουσών, υπερβαίνουν τα 50 καράτια το καθένα, όπως επίσης έχει και διαμάντια πολύ καλής ποιότητος και γενικότερα η κατασκευή του όλη είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μιλάμε, κύριε Γκουρνέλο, για λευκόχρυσο η βάση. Ναι, ναι, είναι λευκόχρυσο. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει και στο περιβέραιο. Και στο περιβέραιο. Και αυτό αποτελείται από πολύ ωραία σμαράγδια και από διαμάντια πολύ καλής ποιότητος. Θέλετε να μας δείξετε πώς είναι ένα σμαράγδι καπουσόν? Το σμαράγδι καπουσόν είναι αυτό εδώ πέρα. Πόσες στο περίπου πέτρες μπορεί να διαθέτει αυτό το στέμα? Πιστεύω στις 700 πέτρες. Οι οποίες είναι κάποιες ιδιαίτερες σκοπές στο διαμάντι? Έχει διάφορες σκοπές επάνω. Έχει στρογγυλά και πουάρ. Ποια μπορεί να είναι η εκτίμηση, η αξία για το συγκεκριμένο διάδημα? Πιστεύω είναι άνω των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και το κολλιέ είμαστε πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Ας περάσουμε, κύριε Γκουρνέλο, στη δεύτερη τιάρα. Εδώ μιλάμε για ρουμπίνια. Το σχέδιο, από όσο γνωρίζουμε, είναι το φύλλο ελιάς. Αποτελείται από ρουμπίνια, οβάλ, ταγέ, οικοπή και από διαμάντια. Πόσες πέτρες στο περίπου μπορεί να υπάρχουν πάνω σε αυτό το διάδημα και πόσες στο περιβέραιο? Στο περιβέραιο είναι περίπου στις 450 πέτρες. Και στο διάδημα πιστεύω ότι είναι περίπου στις 850 πέτρες. Το περιβέραιο, η τιμή του είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ και το διάδημα είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ κατά προσέγγιση. Και περνάμε στην τρίτη και τελευταία τιάρα. Το σχήμα τους είναι στρογγυλά, διαμάντια έχουν, τα οποία είναι διάφορα μεγέθη, είναι μεγάλα και πιο μικρά, είναι πολύ καλή σκοπής και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Τα διαμάντια είναι το σχήμα τους στρογγυλά, είναι πολύ καλή ποιότητα και υπάρχουν και μικρές πέτρες και πολύ πιο μεγάλες, όπως είναι αυτά εδώ τα διαμάντια. Είναι από λευκό χρυσό, 18 καρατίων, πιστεύω στις 950 πέτρες κατά προσέγγιση. Θέλετε να μας αναφέρετε και μία ενδεικτική τιμή, παρόλο που μιλάμε για κοσμήματα ιστορικά? Είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε μόνο αξία των πετρών, των διαμαντιών και η κατασκευή του όλη με το χρυσό του. Αυτή την αξία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Έτσι, yeah. Οπωσδήποτε, σε μία δημοπρασία αυτές οι τιμές μπορεί να ξεπεράσουν και τις αυτά που βάλαμε. Βέβαια, να εκτοξευτούν. Πάμε λίγο να δούμε, σας παρακαλώ, σε καρτούλες που έχουν ετοιμάσει οι αγαπημένοι μου συνάδελφοι και συνεργάτες πίσω. Ωραία. Από τις κάμερες. Λοιπόν, μιλάμε για την πρώτη τιάρα. Αυτή υπολόγισε ότι έχει μια ιστορία η οποία ξεκινάει από το 1900. Είναι τα σμαράγδια τα καπουσών, που είναι η κοπή του σμαραγδιού, λέγεται καπουσών. Μάλιστα. Έτσι, 1953. Έχουμε ένα πολύ ωραίο περιστατικό. Το φόραγε η Φρυδερίκη στο Λευκό Οίκο. Mm-hmm. Είχε καλεστεί μαζί με τον Παύλο στο Λευκό Οίκο. Κάποια στιγμή ο πρέσβης ο Ρώσος της λέει, θαυμάζει τα σμαράγδια και της λέει για κάποια στιγμή τι όμορφα που είναι. Και η Φρυδερίκη ως Γερμανίδα γυρίζει και του λέει ναι. Αυτά ανήκανε στους ανθρώπους, στους δούκες, στους Ρωμανόφ, τους οποίους εσείς, να το πω
Πιο λαϊκά. Κλαδέψατε. Κλαδέψατε. Λοιπόν. Αποκεφαλίσατε είναι η λέξη. Εσύ το λες κλαδέψατε γιατί είσαι αυτός ο τύπος με τα. Πώς το πες, τυρμπουσόν. Καπουσόν. Συγγνώμη. Λοιπόν, 3,5 εκατομμύρια η εκτιμόμενη αξία. Πάμε λοιπόν και στην επόμενη κάρτα που έχει ενδιαφέρον. Εδώ. Εδώ βλέπουμε το περιδέριο. Αυτή η συγκεκριμένη τιάρα έχει μια, θα λέγαμε, κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Μπορεί και διαλύεται και φτιάχνει ένα αντίστοιχο κολιέ μπροστά ένα περιδέριο, το οποίο εδώ δεν το βλέπουμε, βλέπουμε μόνο το ποντατίφ. Είναι το, αυτό το οποίο υπάρχει μπροστά και μπροστά από το κολιέ, μπροστά από την αλυσίδα, τη διαμαντένια. Μπορεί δηλαδή αποσπάται σε διάφορα κομμάτια και μπορεί και δημιουργεί αντίστοιχα κοσμήματα. Είναι η πρώτη τιάρα της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Άρα μισό λεπτάκι. Ξυπνάει το πρωί, πίνει καφέ, δεν έχει νεύρα. Δεν γουστάρει να βλέπει την τιάρα. Παίρνει τα κομμάτια, τα κάνει περιδέρεο. Ναι, θα το λέγαμε κάπως έτσι. Μετά παίρνει, ακριβώς. Όχι, προσπαθώ να το εκλαϊκεύσω. Ναι. Ακριβώς. Παίρνει μετά το περιδέρεο, το κάνει, μετά πορτατή. Ουσιαστικά είναι η πρώτη τιάρα. Αύριο έχουμε τα γενέθλια του Χριστιανού, του πρίγκιπα Χριστιανού της Δανίας. Μάλιστα. Γίνεται 18 χρονών. Ναι. Έχει καλεστεί η θεία του. Ναι. Λογικά αυτή τη τιάρα, επειδή ανήκει στην ελληνική βασιλική οικογένεια, πρέπει να περάσει σε διαδοχή πλέον στη Μαρί Σαντάλ. Δεν ξέρουμε αύριο αν η Μαρί Σαντάλ εκεί θα φορέσει τη συγκεκριμένη τιάρα. Αν τη φορέσει, μιλάμε ότι έχει επέλθει πλέον και η διαδοχή στα κοσμήματα. Και άμα θέλει, το αλλάζει. Άλλαξε ο κολλιές και έγινε βραχιόλι. Το διαλύει, το κάνει ό,τι θέλει. Αλλά να σου πω κάτι, Νάσο μου, τόσα εκατομμύρια. Θέλω να κάνω μία πρόταση έτσι, στην πρώην βασιλική οικογένεια. Ας δημοπρατήσουν ένα διαμάντι, γιατί αυτά είναι γούστα για λίγους. Και οι κοπές και όλα αυτά εδώ ο κύριος τα ξέρει. Αλλά εμείς δεν τα ξέρουμε και ούτε μπορούμε να τα έχουμε. Και να τα δώσει στους πλημμυροπαθείς κάποιο ποσό. Θα ήταν μια ωραία πρόταση. Θα έλεγα ότι έχουν συνεισφέρει πολλά ο πρίγκιπας Νικόλαος μέσω της Action Ελλάς και το καλοκαίρι. Αλλά... Ναι, αλλά αυτό που λέει η Ευρυδίκη είναι κάτω από το τραπέζι ως πρόταση. Αν και η Ευρυδίκη, θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, κατά το παρελθόν, ούσα έτσι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, πριν την γνωρίσετε στα reality ο πολλής κόσμος, θέλω να σας πω ότι επειδή το ξέρω γιατί το έχω ζήσει, η Ευρυδίκη λοιπόν είχε δεχτεί αντίστοιχα πανάκριβα δώρα από σύντροφό της στο παρελθόν και όταν χώρισε, συγγνώμη Ευρυδίκη, είσαι φίλη μου, το ξέρω, πρέπει να το πω, του τα έριξε πίσω. Τα καπουσών. Τα καπουσών, τα τυρμπουσών, δεν ξέρω τα πια. Του τα γύρισε πίσω. Έτσι. Ας ρίξει λοιπόν και η βασιλική οικογένεια. Αλλάζει την κουβέντα. Η Ευρυδίκη την αλλάζει την κουβέντα. Να βοηθήσει εκεί τους πλημμυροπαθείς που χωρίστηκε η χώρα στα δύο και έχουμε κάνει τέτοια οικονομική καταστροφή και θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα τους λείψει ακόμα ένα διαμάντι. Πόσο συμφωνώ μαζί σου. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πάμε. The Rudy Olive. Τι λέει? Ναι, μιλάμε για την τιάρα σε δάθμινο στεφάνι ή σε σχήμα ηλιάς. Και εδώ μιλάμε για ρουμπίνια και διαμάντια τα οποία επίσης είναι από τη Βασίλισσα Όλγα, η οποία τα δέχτηκε όταν παντρεύτηκε το βασιλιά Γεώργιο. Αυτά κληροδοτήθηκαν, για να μην το πιάσω τώρα και το ανοίξω πολύ, το 1958 στη Φρυδερίκη. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα δοθήκαν ως γαμήλιο δώρο μετά από την Πεθερά στην Ήφη, μιλάμε για τη Βασίλισσα Άννα Μαρία, το 1964 όταν έγινε ο γάμος με τον Κωνσταντίνο. 850 πέτρες. Πάμε στην επόμενη κάρτα, κυρίες και κύριοι, γιατί αθρηστικά αν το δούμε αυτό, αγοράζω παραθαλάσσιο οικόπεδο στη Μύκονο και στο Μονακό μαζί, αν πάρουμε αθρηστικά. Τουλάχιστον 5 με 7 στρέμματα, εγώ δεν ξέρω τις αντικειμενικές αξίες καλά. Λοιπόν, πάμε, Θόδωρε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το περιδέριο της συγκεκριμένης τιάρας. Μιλάμε πάλι διαμάντια ρουμπίνια. Είναι οι κοπές στρογγυλές, όπως αναφέραμε και στο ρεπορτάζ. Αυτά τα δύο θα λέγαμε ότι είναι σετ. Φοριούνται. Γιατί τα άλλα δεν φοριούντουσαν. Ναι, φοριούνται ως σετ εννοώ, με αυτή την έννοια. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, και αυτό λογικά το κόσμημα θα περάσει αυτό στη Μαρί Σαντάλ. Είναι το κόσμο αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε το περιδέριο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Την τιάρα την είδαμε πιο πριν. Μάλιστα. Ωραία, και πάμε και στην τελευταία κάρτα. Και πάμε στην τελευταία τιάρα. Συγγνώμη. Εδώ μιλάμε για ένα προσωπικό, δώρο τη πριγκίπισσα Ίγκριτ τη Σουηδία, μετέπειτα βασίλισσα τη Δανία, μητέρα τη Άννα Μαρία, η οποία τη έκανε δώρο τη συγκεκριμένη τιάρα. Έτσι, η οποία αποτελείται μόνο από διαμάντια και ουσιαστικά αυτή πλέον η τιάρα θα βλέπουμε ότι θα φοριέται από την Άννα Μαρία από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα φοριέται. Από εδώ και πέρα. 4 εκατομμύρια ευρώ η τελευταία τιάρα, κυρίες και κύριοι, και εμείς πάμε να σας δώσουμε μια άλλη πτυχή του συγκεκριμένου
ρεπορτάζ, έτσι τουλάχιστον το έχουμε χαρακτηρίσει εμείς. Σας έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα σε συνεντεύξεις ισχυρών ανθρώπων, οι οποίοι ανοίγουν την καρδιά τους και μιλούν αποκλειστικά και εμπιστεύονται την εκπομπή μας επί τόπου. Αυτή τη φορά μπήκαμε σε μία έρευνα και καταφέραμε και αποσπάσαμε υλικό από το πλωτό παλάτι του Εμμύρη του Κατάρ, ο οποίος πούλησε πριν από λίγο καιρό το συγκεκριμένο σκαρί στον Έλληνα εφοπλιστή Νίκο Πατέρα. Δείτε το βίντεο και επιστρέφουμε μετά, γιατί τα στοιχεία που έχουμε να σας δώσουμε είναι σημαντικά και έχουν πολύ μεγάλο και δημοσιογραφικό, αλλά γενικότερα ενδιαφέρον. Θέλω να δείτε το βίντεο, θέλω να δείτε πώς μπήκαμε, τι καταγράψαμε, σηκώσαμε drone και έχουμε για πρώτη φορά εικόνες αποκλειστικά από ένα καταπληκτικό πλωτό παλάτι. Δείτε το. Το 2022, εφοπλιστής Νικόλαος Πατέρας αποκτά την πολυτελή θαλαμιγό All Men War από τον Εμμύρη του Κατάρ. Εκτός όμως από χέρια, αλλάζει και όνομα σε Αδάμας 5. Ο Εμμύρης για την κατασκευή της θαλαμιγού χρησιμοποίησε τα καλύτερα υλικά της αγοράς και μία από τις ιδιομορφίες που υπήρχαν στο συνδυασμό της ήταν η τοποθέτηση όλων των καμπινών των επιβατών στο κυρίως και στο ανώτερο κατάστρωμα. Καθώς η επιθυμία του Εμμύρη ήταν να μην ακούγεται ο παραμικρός θόρυβος από το μηχανοστάσιο στις καμπίνες. Το 1987 συγκαταλέγεται ήδη στις 30 μεγαλύτερες του κόσμου με ολικό μήκος 67 μέτρα. Η θαλαμιγός που βλέπετε μπορεί να φιλοξενήσει 12 επιβάτες καθώς και 20 άτομα πλήρωμα. Έχει ακτίνα λειτουργίας 4.000 μίλια με οικονομική ταχύτητα και μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 21 κόμβους. Η εκπομπή επιτόπου εξασφάλισε και σας παρουσιάζει το πρώτο βίντεο της πολυτελούς θαλαμιγού να πλέει στις ελληνικές θάλασσες. Έχει 4 διαφορετικά συστήματα πλοήγησης, βοηθητικά σκάφη, καθώς και 4 καινούργια δορυφορικά συστήματα. Την επίβλεψη των εργασιών της θαλαμιγού ανέλαβε το ναυπηγικό γραφείο του Γιώργου Βαφιάδη στη Ρώμη και το αρχιτεκτονικό γραφείο του Θανάση Κυράτου στην Αθήνα. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε διάστημα 10 μηνών και η θαλαμιγός παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2023 στον καινούριο ιδιοκτήτη της. Οι πολυτελείς σουίτες της είναι φτιαγμένες από μαόνι και διακοσμημένες με εξαιρετικά έργα τέχνης, όπως πίνακες, γλυπτά και τον εξαιρετικό υπερμεγέθη χρυσοπίθηκο. Η πολυτέλεια κυριαρχεί σε όλους τους χώρους. Συγκεκριμένα αποτελείται από 2 μεγάλα σαλόνια, 6 σουίτες και μία VIP καμπίνα. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε ήρεμες θάλασσες. Εάν κανείς, κυρίες και κύριοι, αξιολογήσει έτσι, την πυραμίδα των εφοπλιστών, των Ελλήνων εφοπλιστών που ασχολούνται με την ποντοπόρο ναυτιλία και είναι από τους πλέον ισχυρούς σε όλο τον κόσμο, ο Νίκος Πατέρας είναι ένας εξ αυτών, είναι πολύ ψηλά σε αυτή τη λίστα. Είναι ένα σκάφος, ένα πλωτό παλάτι με τις υπογραφές κορυφαίων. Θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο σκαρί δεν είχε καμία σχέση όταν το αγόρασε ο Έλληνας εφοπλιστής από τον Εμμύρη του Κατάρ με την εικόνα που βλέπετε. Είναι η πρώτη φορά που το τηλεοπτικό κοινό μοιράζεται αυτού του είδους τις εικόνες. Το ρεπορτάζ λέει ότι για την ανακατασκευή του ο Νίκος Πατέρας, πέρα από τα χρήματα τα οποία ξόδεψε, ήταν συνεχώς στο ναυπηγείο και παρακολουθούσε όλες τις εργασίες μέχρι να ολοκληρωθεί. Χρειάστηκε τουλάχιστον 1,5 χρόνος προκειμένου όλο αυτό, όλη η ανακατασκευή, όλη η αλλαγή της εικόνας να ολοκληρωθεί. Θοδωρέ. Θα πρέπει να πούμε ότι φέρει την υπογραφή του στούντιο Τζόρτζιο Βαφιάδης. Ένας άνθρωπος Έλληνας, ο οποίος έχει καταφέρει πολλά, έχει φτιάξει απίστευτα σκάφη. Να αναφέρουμε την επίσης πολύ μεγάλη θαλαμιγό του Προκοπίου του εφοπλιστή, το οποίο και αυτό έχει γίνει ουσιαστικά μόνο η γάστρα του σκάφους. Ο οποίος προσφάτως βραβεύτηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως Άρχοντας Πατριαρχείου, θέλω να σου πω, και ακριβώς στην εκδήλωση αυτή και ο Νίκος Πατέρας τον τίμησε, γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις. Και θέλω, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι επειδή σε κάποιους φαντάζει αυτό λίγο υπερβολικό, θέλω να σας πω ότι ο Εμμύρης του Κατάρ, το νέο σκάφος που έκτισε αμέσως μετά την πώληση στον Νίκο Πατέρα, είναι απλά 300 μέτρα.
Έτσι, για να δείτε λίγο τις διαφορές. Και όταν το έκτισε μέγεθος. Το συγκεκριμένο, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα. Αυτό δηλαδή που αγόρασε ο Νίκος Πατέρας, όταν το έκτισε πριν από χρόνια, ήταν από τα μεγαλύτερα που κυκλοφορούσαν τότε σε παγκόσμια κλίμακα. Εγώ θα σας πω, επειδή ακούσαμε το Αδάμας 5, ποιος ήταν ο στόλος του Νίκου Πατέρα, του εφοπλιστή, για να δείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί επενδύουν και καλά κάνουν και όταν τους δοθεί ευκαιρία, τα πουλάνε τα σκάφη. Δεν τα κρατάνε μέχρι να παλιώσουν. Πάμε λοιπόν στις κάρτες μας που έχουμε ετοιμάσει. Ο Αδάμας, ο πρώτος Αδάμας του Έλληνα εφοπλιστή, ήταν από το 1996 μέχρι το 2000. Θέλω να δείτε λίγο την διαφορά με την πάροδο των χρόνων, για να δείτε και το μέγεθος της επένδυσης του Νίκου Πατέρα. Λοιπόν, Αδάμαντας, 1996-2000 το πρώτο σκάφος του Έλληνα εφοπλιστή. Συνεχίζουμε. Πάμε. Ο Αδάμας 2 από το 1999 μέχρι το 2012 φιλοξενούσε την οικογένεια του Έλληνα πλειοκτήτη. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι το Gloria. Ένα εστιοπλοϊκό ανοιχτής θαλάσσης, το οποίο το είχε παράλληλα από το 2006 μέχρι και το 2009. Ο Αρίωνας επίσης από το 2010 μέχρι και το 2014 και αναφερόμαστε σε σκάφη τα οποία τα είχε ο Έλληνας πλειοκτήτης για προσωπική του χρήση. Αυτό ήθελα έτσι. Να πω, ο Νίκος ο πατέρας ποτέ δεν νίκιασε σε σχέση με κάποιους άλλους. Λοιπόν, ονόματα να μιλάμε. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, Αδάμαντας 3. Βλέπετε την διαφορά στο σχεδιασμό, βλέπετε την αλλαγή στο στυλ, βλέπετε αυτή τη σφήνα, γιατί για σφήνα πρόκειται, είναι μια τεράστια σφήνα, 2015 μέχρι το 2021 και βεβαίως από το 2021 και εντεύθεν έχουμε το σκάφος το οποίο είδατε αποκλειστικά εδώ σε εμάς πριν από λίγο με τα πλάνα τα οποία μοιραστήκαμε με το τηλεοπτικό κοινό. Πάμε... Το έδειξες, ναι, εντάξει. Γιατί... Το Wallaby είναι από το 2019 μέχρι και σήμερα και έχω την αίσθηση ότι το συγκεκριμένο πήρε και πρωτιές σε διάφορους ιστιοπλοϊκούς αγώνες που έχουν γίνει πρόσφατα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ αυτό ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν θα αποκαλύψω την πηγή μου γιατί... Μετά καταλαβαίνετε τι θα γίνει και εμείς να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα και να συνδεθούμε με την Κύπρο. Αλλά πριν συνδεθούμε με την Κύπρο, διότι εκεί συνέβη το μαναφούκι για το οποίο και η Ευρυδίκη αλλά και η Μαρία Πατέρα είναι έτοιμες να σχολιάσουν και να πούν τα δικά τους, θέλω να πάμε πρώτα να δούμε το βίντεο για να δούμε τι έχει συμβεί σε γνωστό μπουζουξίδικο της Κύπρου μαζί με όλους που συμμετέχουν, θέλω να πω τον επιχειρηματία, τη σύντροφό του και τη τραγουδίστρια και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με Κύπρο διότι και οι πρωταγωνιστές αλλά και αυτόπτες μάρτυρες δημοσιογράφοι βρέθηκαν στο σημείο. Μιλάμε για χοντρό μαναφούκι. Πάρτε μια γεύση. Επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου σε γνωστή τραγουδίστρια μπροστά στα έκπληκτα μάτια της συντρόφου του. Εσένα θα έκανα την πρόταση δικό μας. Λοιπόν, για πάμε να συνδεθούμε με την Κύπρο. Για πάμε να συνδεθούμε με την Κύπρο και τον καλό συνάδελφο. Δεν ξέρω, τον έχουμε. Με έχετε. Να σου πω... Μιχάλη, μ' ακούς? Σε ακούω. Πες μου σε παρακαλώ, καταρχάς πώς είσαι και τι κάνεις, γιατί έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό, τηλεοπτικά τουλάχιστον. Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που σε βλέπω σε ένα πόστο που σου έλεγα χρόνια ότι έπρεπε να κάνεις κάτι δικό σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρος ότι φέτος θα κάνεις την έκπληξη. Αγαπώ σεν πολλά. Και πάμε να μας δώσεις... Και πάμε λοιπόν να μου δώσεις το ρεπορτάζ. Τι έχεις, δεν αποκαλύπτουμε ακόμα, θα αποκαλύψουμε βέβαια. Πες μου σε παρακαλώ, τι έχει συμβεί εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, γνωστός επιχειρηματίας από την Κύπρο, να πούμε τα ονόματα. Βεβαίως να τα πούμε. Λοιπόν, πρόκειται για τον γνωστό Κύπριο επιχειρηματία... Πολυχρονίου, μάλιστα. Ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες της Κύπρου που ασχολείται, έχει νυχτερινά μαγαζιά. Με το χώρο της διασκέδασης και της εστίασης. Βεβαίως, όπου μαζί με τη σύντροφό του την περιζήτητη
αισθητικό εδώ στην Κύπρο, Έλενα Νικολάου, αποφάσισαν μαζί με την παρέα τους να πάνε σε νυχτερινό κέντρο της Λάρνακας. Μάλιστα. Όπου εμφανιζόταν η Σάσα Μπάστα. Α, το αποκαλύψαμε λοιπόν. Πάμε να δούμε το βίντεο τι συνέβη και αμέσως μετά θέλω να μου πεις αυτά τα πιπεράτα που συνέβησαν και βεβαίως ψάχνουμε και τη Σάσα, η οποία δεν νομίζω να μου αρνηθεί, να μας μιλήσει και εκείνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Σε κρατάω. Μπορούμε μαζί. Το έχουμε. Το πιστεύω. Εσένα θα έκανα την πρόσφυγη λόγω. Όχι. Άκουσε, είχα τα πολύ σοβαρέ. Yes. Θέλει να γράψω το όνομα. Είναι δύο χιλιόμετρα το κορίτσι. Ευχαριστούμε στη Λαϊλή. Άντε. Όχρε η Μιχάλη, φορτωμένη αισθητικό πολύ η Μελουσανίφη. Άμα λέει ξανακάνει τον μπιπ, τέλος. Δεν σηκώνει πολλά. Όχι. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει μία πολυτάραχη ζωή και μία πλούσια ερωτική ζωή, γιατί είχε σχέσεις με πολλά επώνυμα μοντέλα του νησιού και όχι μόνο. Πριν από τη σύντροφο όμως, φαντάζομαι. Μιλάμε... Ναι. Μαρία, νομίζω ότι είναι λίγο άκομψο τώρα να πας να κάνεις πρόταση γάμου στη σύντροφό σου. Κοίταξε, ανάλογα βέβαια και τι έχεις απέναντί σου. Όταν έχεις ένα κορίτσι, φωτιά, πυρκαγιά, σαν τη Σάσα Μπάστα. Που είναι παντρεμένο, τυχαίνει απλά. Είναι παντρεμένο. Εγώ νομίζω ότι ήταν λίγο αστείο όλο αυτό. Και εγώ έτσι το εξέλαβα. Έτσι το εξέλαβαμε. Έτσι το λάβαμε κι εμείς. Μόνο η σύντροφος δεν το εξέλαβε. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σιβάν, ο επιχειρηματίας είπε να κάνει μια πλάκα. Εννοείται πως δεν το εννοούσε. Ναι. Απλά η σύντροφός του δεν το εξέκλαβε ως πλάκα. Φάνηκε. Και είδατε στις οθόνες σας τι έχει γίνει. Αυτό που το δεν είδαμε είναι το μετά, Μιχάλη. Όταν πήγαν στο σπίτι, τι έγινε. Φαντάζεσαι. Αλλά τα ενίκο μη εν δήμο. Λοιπόν, νομίζω το ότι έχουμε... Το θα ήταν... Έλα, Μιχάλη, μισό γιατί... Ήταν... Μισό λεπτάκι γιατί... Με ενημερώνουν τώρα ότι έχουμε και τη Σάσα. Βρήκαμε τη Σάσα, τη βρήκαμε, παιδιά. Α, την ξυπνήσαμε. Την ξυπνήσαμε. Έλα ρε, κορίτσι μου. Έτσι ξυπνάς. Δηλαδή, αλήθεια, πες μου. Τι κάνεις, πώς είσαι. Ναι. Μόνο για σένα μπορώ να ξυπνήσω, για κανέναν άλλο. Σε ευχαριστώ. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Τι συνέβη, πώς το είδες όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι αν κρίνω από τις αντιδράσεις σου, επειδή είσαι μαγκάκι και δεν μασάς και έχεις ζήσει πάρα πολλά τα τελευταία 20 χρόνια που είσαι στις πίστες, Σάσα, έχω την αίσθηση ότι κόλλησες λίγο. Δηλαδή δεν κατάλαβες στην αρχή ότι ήταν πλάκα. Να πούμε αρχικά ότι ήμασταν στο Larnaca Live Stage, ένα μαγαζί που εγώ εμφανίζομαι πάρα πολύ συχνά. Ο επιχειρηματίας είναι πάρα πολύ φίλος μου. Το συγκεκριμένο επιχειρηματία επίσης τον ήξερα, γιατί δραστηριοποιείται πάρα πολύ δυνατά και έντονα, θα έλεγα, όχι στη Larnaca, σε άλλο μέρος του νησιού. Πάρα πολύ γνωστός. Όπως καταλαβαίνεις, είχε προηγηθεί πριν από αυτό μία πρόταση γάμου ήδη. Και λέει η παρέα, μία άλλη πρόταση γάμου, και λέει η παρέα, θέλω, έχουμε και εδώ πρόταση γάμου. Λέω, πλάκα μου κάνετε. Τόχο. Σοου. Τηλεοπτικό σοου. Έκανε στην πίστα Ανίτα, από τα παλιά. Λέω, το έχω, παιδιά. Πίσω που φέτο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι, κανονικά. Λέω, παιδιά, το έχω. Το έχω. Φτάνω εκεί κοντά. Όχι, μου λέει. Λέω, σε παρακαλώ, έχουμε το κορίτσι εδώ έτοιμο, μην μου φοβάσαι, φωνάζω και τον άλλο τον γαμπρό. Λέω, θέλω να μας δώσει λίγο δύναμη, να πάρουμε να πάνω μας, να κάνουμε την πρόταση. Ξαφνικά το σηκώνω και η γυναίκα μου λέει, ναι, μου λέει, κοίτα, τώρα που σε βλέπω, μου λέει, καλύτερα να κάνω σε σένα. Και που μείνει και εγώ λίγο άναυρη, ότι, okay, η ώρα ήταν και λίγο περασμένη, μη γυρίσεις. Ναι. Ήμουν και εγώ λίγο, ξέρεις, σοκαρισμένη. Βέβαια, σαφώς ότι δεν το λες αυτό και το εννοείς. Ήταν μια πλάκα. Ο άνθρωπος όντως έχει πάρα πολύ χιούμορ. Για μένα, αν με ρωτάς προσωπικά και με το χιούμορ της, σαν γυναίκα θα το πω πάντα, και εκείνη αντέδρασε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ότι τι βουτάκι, παιδιά, όλοι μας βλέπουνε. Ναι. Ωστόσο, εντάξει, ήταν κάτι χιουμοριστικό.
Και την Κύπρη γενικά, γιατί τους αγαπώ, τους λατρεύω, πώς να το πω, για μένα είναι πατρίδα. Μ' αρέσει που είναι έτσι άνετοι, που θα κάνουν ναι. την πλάκα τους. Απλώς έχω την αίσθηση, Σάσα, αν κρίνω από την αντίδραση της κοπέλας τη στιγμή που της λες έχεις εδώ μια γυναίκα 2 χιλιόμετρα και εκείνος δεν έχει βγάλει τα μάτια σου από σένα, δηλαδή σε κοιτάει σε, τα μάτια του, συγγνώμη, από σένα, σε χαλβαδιάζει όπως λέμε στην καθομιλουμένη από πάνω μέχρι κάτω και βλέπω να αντιδρά και να λέει αυτό η κοπέλα, φαντάζομαι τι συνέβη στο σπίτι μετά. Έπεσε, έπεσε το Skype. Ναι, συγγνώμη, εδώ είμαι. Έλα, έλα, πάμε λίγο. Με παίρνουν από Κύπρο, γι' αυτό. Α, σε παίρνουν από... Α, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Ο επιχειρηματίας θα είναι μόνο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η λογική είναι η αντίδρασή της. Νομίζω ότι και λίγα είπε, δεν ξέρω. Έτσι. Νομίζω ότι... Μα... Ναι, αν θα καθόμουν κι εγώ. Ωστόσο, προφανώς ήταν μια πλάκα. Αν εννοούσες κάτι τέτοιο, ο άνθρωπος δεν έδωσε κανένα δικαίωμα. Όλο το βράδυ ήταν μαζί της, αγκαλιά, χαμοκελούσανε. Ούτε καν δηλαδή. Απλά η Κύπρος έχει αυτό το χιούμορ που λέμε, ναι, το ναι. οποίο είναι, είναι αυτό. Σάσα μου, οι άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλούσια εικόνα και περιγραφή σου. Να είσαι καλά. Αν ξυπνάς έτσι είναι τυχερός ο σύζυγός σου, να του δώσεις πολλά φιλιά και χαιρετισμούς. Και φιλιά στην Μπέμπα σας, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ. Για όλα. Και εγώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Πάντως, λοιπόν, Νάσο μου, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι η Σάσα παρολίγο να ξεμαλιάσει η σύντροφος. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εντάξει, από την αντίδραση. Η σύντροφος ήταν πολύ αγριεμένη. Εγώ δεν διέκρινα χιούμορ στην κοπέλα πάντως. Πολύ αγριεμένη ήταν η σύντροφος. Εγώ χιούμορ διέκρινα και θέλω να πω ότι η Σάσα είναι τόσο όμορφη και εδώ έχω και το μυστικό της ομορφιάς. Γι' αυτό, φίλες μου, μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα μάθετε κι εσείς το μυστικό. Εγώ σας είπα ότι η Ευρυδίκη σήμερα έχει έρθει και δεν έρθει μόνο για το σχόλιο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα τώρα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία συμβαίνουν στα κημητήρια της χώρας κάποιες φορές ξεπερνούν κάθε όριο το οποίο έχουμε μέσα μας ως αγωγή, ως χαρακτήρες, ως συμπεριφορές σε ένα κοινωνικό σύνολο. Και αναφέρομαι στις πολλές κλοπές που γίνονται στα κημητήρια. Το ρεπορτάζ του Νίκου Νικολετάκη, το οποίο ακολουθεί, αποκαλύπτει κάτι που με έχει φέρει σε πολύ, πολύ δύσκολη θέση, καθώς δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ο Νίκος είναι μαζί μας. Νίκο, βρέθηκες στο νεκροταφείο, όπου και ετάφη ο γνωστός ράπερ, τράπερ, Mad Clip, μετά το τροχαίο που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή του. Τι ήταν αυτό το οποίο είδες? Εμείς είχαμε την πληροφορία ότι στο συγκεκριμένο νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου γινόταν πλιάτσικο σε διάφορους τάφους. Και μεταξύ άλλων, διαπιστώσαμε ότι και στο συγκεκριμένο τάφο έγινε όντως πιάτσικο. Πήραν δηλαδή τα αγαπημένα γυαλιά του Mad Clip. Αλλά δεν πήραν μόνο αυτό. Γυαλιά είναι αυτά τα οποία φορούσε πάντα, έτσι. Έχει διάφορα γυαλιά που ναι. φοράει. Σε κάθε βίντεο κλιπ σχεδόν φοράει άλλα γυαλιά. Mm-hmm. Αλλά είναι κάποια γυαλιά που τα έχουμε δει, ας πούμε, αρκετές φορές. Είναι πολύ χαρακτηριστικά. Σωστά. Και επίσης, κάτι σημαντικό, ένα αυτοκινητάκι μινιατούρα ηλεκτρικής αξίας είναι ίδια μάρκα με αυτό το οποίο το οδηγούσε και έχασε τη ζωή του το μοιραίο βράδυ. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά πάλι με τον Νίκο Νικολετάκη θα είμαστε εδώ, διότι δυστυχώς έχουμε και μία είδηση που αφορά σε μία νέα, δυστυχώς, απώλεια που μετρά η οικογένεια του άτυχου τράπερ. Το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Είμαι κοντράκιας, μου αρέσει η ταχύτητα. Σωστό ή λάθος, θα το κρίνει όποιος το κρίνει. Μετά την τραγική απώλεια του Mad Clip σε τροχαίο δυστύχημα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021, η οικογένειά του βυθίστηκε ξανά στο πένθος, καθώς πέθανε ξαφνικά ο παππούς του δημοφιλούς καλλιτέχνη Παναγιώτης Αναστασόπουλος. Έχασαμε το εγγόνιο, έχασα και τον άντρα μου. Καρδιά, τον έπιασε απότομα και πέθανε. Ήταν πάρα πολύ υγιής, αλλά οι στενοχώριες κάνουν πολλά όλου. Όπως μας είπε η κυρία Παναγιώτα, ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή πικραμένος, καθώς ποτέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει την απώλεια του αγαπημένου του εγγονού. Στον εγγό της πέθανε. Όταν στάβουμε το εγγό μας, το έχουμε μεγαλώσει, το είχα μεγαλώσει εγώ αυτό το παιδί. Μου είχατε πει ότι ήταν πικραμένος ο ίδιος. Ασφαλώς ήταν πικραμένος. Λέγανε ότι πήραμε λεφτά, εμείς δεν πήραμε ούτε σέντι από τον εγγονό μας. Ο παππούς του Mad Clip σε δηλώσεις του μετά το μνημόσυνο του καλλιτέχνη άφησε αιχμές για το που πήγαν τα χρήματα που είχε βγάλει ο εγγονός του μέσα από την επιτυχημένη πορεία του στο τραγούδι. Και έβγαλε αυτά τα λεφτά και αν τα φάνε
Ο πατέρας το έκανε από πίεση, από την αρχή. Δυστυχώς πάνε τα λεφτά όλα. Ο Παναγιώτης πρέπει, καλώς το χώριο των πραγμάτων, από τότε πρέπει να έχει φτάσει ένα εκατομμύριο ευρώ. Πόσα χάλασε. Η κάμερα του επιτόπου βρέθηκε στο νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου, όπου άγνωστοι έκαναν πλιάτσικο στον τάφο του Ματ Κλιπ. Άκουσον, άκουσον. Πήραν τα γελιά. Τώρα γιατί τα πήρανε, για να μην βλέπουν τον ήλιο, για να έχουν ένα αναμνηστικό, ιεροσηλεία. Δεν έχουν κλέψει μόνο τα γελιά του, έχουν πάρει και ένα αυτοκινητάκι που ήρθαν, το οποίο το έχουν κλέψει. Τον τάφο επισκέπτεται τακτικά ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, πατέρας του άτυχου καλλιτέχνη. Πάνω στο μνήμα παραμένουν ακόμα μερικά από τα αγαπημένα αντικείμενα του Ματ Κλιπ. Ένα τηλεχειριστήριο κονσόλας βιντεοπαιχνιδιού, ένα από τα καπέλα του και ένα αυτοκίνητο μινιατούρα μέσα σε γυάλινη θήκη. Ακόμα και στο καντιλάκι, οι δικοί του άνθρωποι έβαλαν λουκέτο. Αυτό το αυτοκίνητο το έχει φτιάξει ο πατέρας του. Τι να κάνουν, αυτή είναι σήμερα ο κόσμος. Αν τα πάρουν, δεν πειράζει. Ο Παναγιώτης δεν τα βρίσκει. Δεν το χρειάζεται. Δυστυχώς δεν αφήνουν αυτό το παλικάρι να αναπαυθεί. Δυστυχώς. Και βλέπετε το ρεπορτάζ. Νίκο, το ρεπορτάζ είναι ζωντανό, είναι αυτό. Βλέπουμε είναι, εδώ. Βλέπουμε, παίζουμε, βλέπουμε, ναι. Εδώ, ας πούμε, είναι ένα αυτοκινητάκι το οποίο έχει κατασκευάσει ο πατέρας του Ματ Κλιπ. Με μεγάλη φροντίδα. Έχει βάλει λουκέτο, όπως βλέπετε, ακόμα και στο καντιλάκι. Απίστευτο. Και ενώ έχει βάλει γυάλινη προθήκη για να μην κλέψουν αυτό το αυτοκινητάκι, το οποίο είναι συλλεκτικής αξίας. Βέβαια, και συναισθηματικής, πούμε, βέβαια, γιατί το φτιάχνει ο πατέρας για το παιδί του, βεβαίως, για το γιο του που έχει φύγει. Εντάξει, παιδιά, τώρα. Βέβαια, να πούμε ότι στο συγκεκριμένο νεκροταφείο, και όχι μόνο, δυστυχώς εξακολουθούν να παίρνουν πράγματα διάφοροι. Mm-hmm. Έχουν πάρει μέχρι και άγαλμα. Έχουν βγάλει δηλαδή από τη μάντρα έξω άγαλμα. Μπήκαν και μέσα και σήκωσαν άγαλμα. Μάλιστα. Και αυτό δεν έχει γίνει μόνο εκεί στο συγκεκριμένο νεκροταφείο. Έκανα ρεπορτάζ και σε άλλα. Και στο τρίτο νεκροταφείο, όπου στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί τέρατα. Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι και έχουν σκάψει τάφους, βλέπετε και κάτι πλάνα. Έχουν σκάψει τάφους και έχουν για να πάρουν μέχρι και χρυσά δόντια. Απίστευτα πράγματα. Και μέχρι και στο πρώτο νεκροταφείο πήραν πρωτομή και έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Μην πας μακριά, μην πας μακριά, Νίκο μου. Εγώ να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από μερικούς μήνες, χωρίς να αναφέρω σεβόμενο στη μνήμη του νεκρού, ανοίξανε τάφο γιου κορυφαίου επιχειρηματία της νύχτας και έκλεψαν το ρολόι από τον καρπό του. Το ρολόι, το αγαπημένο, με το οποίο έθαψαν και αποχαιρέτησαν το συγκεκριμένο παλικάρι. Λογικά κάποιος το ήξερε ότι... Προφανώς και κάποιος το ήξερε, κάποιος φίλος, κάποιος που ήταν στην κηδεία, κάποιος το είχε δει. Τροπή. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν στα νεκροταφεία. Δεν ξέρω αν είναι η επιστασία του Δήμου, προφανώς είναι του Δήμου ή της Περιφέρειας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει ως κοινωνία να διαφέρουμε, διότι καλώς ή κακώς και η προστασία της μνήμης των νεκρών, αλλά και του τελευταίου σπιτιού τους, είναι κάτι το οποίο μας κάνει να διαφέρουμε από άλλες κοινωνίες. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πριν φύγουμε για τις διαφημίσεις, να σας πούμε ότι σήμερα δίνουμε. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Έχουμε ακόμα 35 λεπτά. Φεύγουμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως φύγουμε σε διαφημίσεις, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό. Η Gorgolis ΑΕ, η νούμερο 1 εταιρεία στα ηλεκτρικά σκούτερς, σήμερα σας δίνει αυτό το εκπληκτικό κόκκινο ηλεκτρικό σκούτερ Daytona versus 125 κυβικών αξίας 2.890 ευρώ. Για έναν ή μία υπερτυχερή ή υπερτυχερό. Το Daytona versus 125 κυβικών οδηγείται χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας, άρα δεν έχετε έξτρα έξοδα, χωρίς εξετάσεις και το σημαντικότερο, ξεχνάτε τα βενζινάδικα. Έχετε μπρίζα στο σπίτι, το βάζετε στην μπρίζα, το φορτίζετε και έχετε την δυνατότητα να απολαμβάνετε τις βόλτες σας σε μια ακτίνα δεκάδων χιλιόμετρων. Είστε στην πόλη, είστε στο χωριό, είστε παραθαλάσσια, είστε στο βουνό, σε όποιο μέρος της Ελλάδος είστε, από όποιο σημείο της Ελλάδος και αν μας βλέπετε, μπαίνετε στο διαγωνισμό. Πώς μπορείτε να μπείτε σε αυτήν την δεξαμενή των διαγωνιζομένων? Πάμε με την κάρτα. Λοιπόν, αυτό που κάνετε είναι, τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Απλά σηκώστε τώρα το τηλέφωνο και επικοινωνήστε. Σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή, αν είστε των μηνυμάτων, στέλνετε SMS εψιλον ταφ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Όσα περισσότερα μηνύματα στείλετε, κλισέ ατάκα, αλλά πολύ σημαντική, τόσες περισσότερες είναι
και οι πιθανότητες να κερδίσετε εσύ που με βλέπεις στον καναπέ σου και αράζεις. Εσύ. Να είσαι εσύ η νικήτρια ή εσύ ο νικητής. Φεύγουμε, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, μια πολύ σημαντική γυναίκα του επιχειρήν. Ναι, είναι γυναίκα, είναι ισχυρή και είναι μία από τις πιο επώνυμες υπογραφές στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Μου άνοιξε το σπίτι της και μου μίλησε αποκλειστικά και για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Διαφημίσεις. Η ισχυρή κυρία της ελληνικής επιχειρηματικότητας, Ρούλα Λεβέντη, αποκαλύπτεται. Πιάστηκα κορόιδο, κύριε. Έπαθα τρέλα. Για πάμε, let's get down business. Να τα κλειδάκια. Και θα καλέσω από τον George Clooney, τον floor manager στην Ελλάδα, τον Δημοσθένη, να μου φέρει το μηχανάκι που δίνω σε λίγη ώρα σε όλους εσάς. Αυτό είναι το Daytona 125. Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό σκούπερ. Σκούτερ. Πώς μου ήρθε. Μου μιλάνε στα αυτοί συνέχεια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, χαλαρώστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι είναι το σκούτερ, το οποίο δίνουμε σήμερα σε λιγότερο από 30 λεπτά. Θα το έχει κάποιος ή κάποια στην κατοχή του. Η διαδικασία είναι απλή, τα κλειδιά τα έχω με το κλειδί και το σκούτερ στο σπίτι, στο χέρι και βόλτες παντού. Η διαδικασία λοιπόν είναι απλή, αρκεί να σηκώσετε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας και να τηλεφωνήσετε στο 14800 αφήνοντας το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Εάν βεβαίως εσείς θέλετε να στείλετε μήνυμα και δεν είστε του κινητού ή του σταθερού, μπορείτε να το κάνετε καλώντας... τι λέει? SMS. Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το πάω από την αρχή. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Ή στείλτε SMS, έψιλον ταφ και ενώ ονοματεπώνυμο, στο 14800 επίσης. Σήμερα, σε λιγότερο από μισή ώρα, δίνουμε το συγκεκριμένο μηχανάκι αξίας 2.890 ευρώ. Το έχω ανοίξει το μηχανάκι, το πηγαίνω στον... Έλα, πάρ' το. Σιγά, μη σ' αφήσουμε το. Περίμενε. Περίμενε. Έλα, πάρ' το. Αντιτυλοπικό εντελώς, Άρη, συγγνώμη. Μπαίνω στη θέση μου. Συγγνώμη, έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε να δείξω και στους τηλεθεατές ότι λειτουργεί. Έτσι. Γιατί πολλά βλέπουμε, πολλά ακούμε. Μια χαρά λειτουργεί. Δανά, στο επιτόπου. Δείτε την. Η σιδηρά κυρία της Ελλάδας, όπως την προσφώνησε μπροστά σε ισχυρές προσωπικότητες, ο εφοπλιστής Γιάννης Λάτσης δεν είναι άλλη από την κυρία Ρούλα Λεβέντη, του γνωστού ομίλου τουριστικών και άλλων εταιριών. Η εκπομπή Επιτόπου και ο Νάσος Γουμενίδης την επισκέφθηκαν στο σπίτι της στην Εκάλη και μας έδωσε μια συνέντευξη εφόλησης ύλης. Κυρία Λεβέντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δώσατε στο Επιτόπου, στην εκπομπή μας, να μιλήσουμε σήμερα μαζί και να μας ανοίξετε το σπίτι σας. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να έρθετε κοντά μου, να σας ανταμώσω και να ανταλλάξουμε και δύο κουβέντες. Από μισό λεωφορείο στο κτέλ της Λάρισας, στον Όμιλο Λεβέντη. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαδρομή και πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι για μια γυναίκα? Δεν ήταν εύκολη η αποστολή. Όμως... με την κατήχηση του πατέρα μου, που ήταν ένας πολύ καλός και πολύ έξυπνος άνθρωπος, με έναν καημό ότι έκανε κόρη και δεν έκανε γιο. Κατ' επέκταση μεγάλωσε την κόρη σαν γιο, γιατί αυτές οι δουλειές του ξενοδοχείου, του εστιατορίου, αν δεν δουλάψεις και σαν χαμάλεις, δεν γίνονται. Τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια δεν εγένοντο σωστά. Αληθεύει ο αστικός μύθος ότι στο καφέ Λεβέντη στην Εθνική Οδό έχουν παρκάρει 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα? Όπως το λέτε, παραπάνω ίσως και από 10 εκατομμύρια, είχαμε 3 με 4 χιλιάδες πελάτες την ημέρα. Εξυπηρετούσατε μόνοι σας τους πελάτες? Πουλούσα κι εγώ τυρόπιτες μαζί με τους υπαλλήλους μου.
Ένας από τους ανθρώπους που αποτελεί σταθμούς στη ζωή σας ήταν ο καπετάν Γιάννης Λάτσης και η γυναίκα του Εριέτα. Πείτε μου τι θυμόσαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Ήτανε σπάνιοι άνθρωποι και οι δύο. Ο καπετάν Γιάννης ήταν μοναδικός άνθρωπος. Μοναδικό μυαλό και μοναδική ψυχή. Τα συνεδίαζε και τα δύο αυτά. Η Εριέτα. Η Εριέτα ήταν μία σοφή γυναίκα. Η μεγάλη της αδυναμία ήταν η Μαριάννα πάντα. Και τον Σπύρο και τη Μαργαρίτα καλά παιδιά. Δεν υπήρχε μέρα, τα λέω και ο Σπύρος ίσως τα διαβάζει, που το βράδυ μεταξύ 11 και 12, ασχέτως διαφοράς ώρας, όπου και να ευρίσκετο, που να μην πάρει τη μητέρα του και να τη ρωτήσει λεπτομερώς γιατί πώς ήταν η μέρα της, πώς είναι η υγεία της. Δεν έχω ανταμώσει στη ζωή μου άλλον τέτοιο γιο σαν τον Σπύρο. Είναι αλήθεια ότι σε ένα πάρτι της οικογένειας Λάτσι, στο ανάκτορο που διατηρούσαν στο Λονδίνο, είχατε συναντήσει τη Μάργαρετ Θάτσερ? Έκαναν μια πολύ μεγάλη δεξίωση που είχαν προσκεκλημένους και διεθνώς σπουδαίες προσωπικότητες. Και ο καπετάν Γιάννης με κάλεσε στην Ομίγυρη και μου έγνεψε ότι με θέλει. Με έπιασε αγκαλιά από τον ώμο και είπε στην Ομίγυρη, η κυρία Θάτσερ, η μεγάλη προσωπικότητα, πρωθυπουργός της Αγγλίας, και μπροστά σε όλους είπε τις πολύ συγκινητικές κουβέντες. Εδώ στην Αγγλία εσείς έχετε τη Μαργαρίτα Θάτσερ και εμείς στην Ελλάδα έχουμε τη Ρούλα Λεβέντη, τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα και ομορφιά και εξυπνή γυναίκα. Αυτός ήτο ο καπετάν Γιάννης, που αυτό που επίστευε το έλεγε μέσα από την ψυχή του. Σας είχε δώσει κάποια συμβουλή επειδή σας είχε μεγάλη αγάπη? Στη ζωή μου, την καλοσύνη, το φιλότιμο και την αγάπη τη βρήκα στους απλούς, φτωχούς ανθρώπους στο χωριό μου και όχι στους μετέπειτα σπουδαίους και πλούσιους. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ρούλα Λεβέντη και να ευχαριστήσω βεβαίως και τον Θοδωρή τον Στέφο, μαζί με τον οποίο έχουμε φτιάξει αυτήν την στήλη. Θόδωρε, σου μιλάω και εσύ παίζεις με το κινητό, δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είναι, κάποιο μηνυματάκι μάλλον σου στείλα. Ήρθε κάποιο μήνυμα, αυτή τη συγκεκριμένη κυρία, πρέπει να απαντήσω. Μα, τουλάχιστον να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ λοιπόν την κυρία Λεβέντη για τον χρόνο της. Η κυρία Λεβέντη όμως δεν είχε αυτό που λέμε, πώς να σας το πω, μια επιχειρηματική ζωή γεμάτη επιτυχίες. Υπήρξαν και άνθρωποι που της έκαναν μεγάλη ζημιά. Τόσο μεγάλη ζημιά που την οδήγησαν στο νοσοκομείο με πρόβλημα στην καρδιά. Η κυρία Λεβέντη λοιπόν για πρώτη φορά αποκαλύπτει κάτι το οποίο συζητούσαν πολλοί στα ισχυρά σαλόνια, το παραδέχεται και λέει τι, ότι γνωστός επιχειρηματίας την εξαπάτησε με το ξενοδοχείο της με αποτέλεσμα να χάσει 900.000 ευρώ. Δείτε το.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου δεν είναι εδώ σήμερα μόνο για το πολύτιμο σχόλιο της, αλλά για να προσφέρει σε όλους εσάς τους τηλεθεατές μια δωράρα. Και αναφέρομαι βεβαίως στον ορό προσώπου Κοκλίας, το οποίο το φέρνει μαζί της. Ευρυδίκη μου, τα αφήνω πάνω σου, ξέρω ότι το έχεις. Πες μου, σε παρακαλώ, εάν εγώ που έχω ρητίδες έκφρασης μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την κρέμα. Και όχι μόνο. Να σου, μετά από ένα χρόνο ο Κοχλίας ξανά κοντά μας. Εδώ ο Κοχλίας που έχει μπει σε κάθε σπίτι, που τον έχετε δοκιμάσει, τον έχετε λατρέψει, τον έχετε δει τα αποτελέσματά του. Σήμερα λοιπόν και για όσο είμαι εδώ στον αέρα, θα πάρετε τον Κοχλία από 40 ευρώ στα 19,90, αλλά όσοι τηλεφωνήσετε τώρα θα πάρετε και εντελώς δωρεάν την κρέμα του Κοχλία αξίας 25 ευρώ και τα δύο προϊόντα στα 19,90. Αρκεί να καλέσετε τώρα στο 210-220-43-43. Θέλω να πω ότι θα γεμίσετε τις ρητίδες του προσώπου, θα καταπολεμήσετε τις πανάδες, τις ραγάδες. Εγώ το βάζω και σε πρόσωπο, και σε λαιμό, και σε ντεκολτέ, αλλά και στα χέρια. Την πρώτη και όλες εβδομάδα το ξέρετε όλοι ότι θα δείτε τα αποτελέσματα. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να δοκιμάσουμε το δέρμα μας για τον χειμώνα που έρχεται, αλλά έχουμε λάβει και αρκετή ακτινοβολία από τον ήλιο, οπότε πρέπει να κάνουμε και μία ανάπλαση. Και ο Κοχλίας είναι το θαύμα της φύσης που θα μπει, παιδιά, σε κάθε σπίτι. Υπάρχει ήδη στα σπίτια σας, αλλά επειδή δεν ξέρω πότε θα ξαναβγεί αυτή η προσφορά, πάρτε δύο πακέτα για να πάρετε εντελώς δωρεάν και τα έξοδα αποστολής. Τώρα μόνο ισχύει αυτή η προσφορά, αρκεί να καλέσετε στο 210-220-43-43 και για άντρες αλλά και για γυναίκες. Όπως σας είπα, είναι για ρητίδες, για πανάδες, για ραγάδες, κάνει ανάπλαση. Και για ανάπλαση. Όλες τις ηλικίες. Μισό λεπτάκι, γιατί θέλω να ρωτήσω. Κάνει δηλαδή για όλες τις ηλικίες. Μπορεί ένας άντρας, ας πούμε, και 25 χρονών για να κάνει συντήρηση ή κάποιος άλλος που είναι 45. Εγώ, ας πούμε, που είμαι πάνω από 45, μπορώ, τώρα έχουμε καλά φώτα εδώ, έχω ρητίδες προσώπου, έχω ρητίδες έκφρασης, μπορώ να το χρησιμοποιήσω? Να σου μου ακριβώς, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και εσύ, αλλά και οι γυναίκες. Είναι ένα προϊόν unisex, είναι ένα θαύμα της φύσης. Φέρω μου την κρέμα τη μία λίγο. Μπορείς και να την ανοίξεις. Πραγματικά, εγώ τη φοράω και το πρωί και το βράδυ. Τα αποτελέσματα... Τι λέτε, ρε παιδιά? Είναι εκπληκτικά. Μας χομυρίζει αυτό. Τώρα έχω μακιγιάζ, βέβαια. Αν δεν είχα μακιγιάζ, εγώ θα την έβαζα την κρέμα, γιατί δεν έχουμε τέτοια. Να σου πω ότι το βάζουμε και στα χέρια μας. Αν έχουμε έτσι πανάδες χρωματικούς, αφαιρούνται από την πρώτη και όλες εβδομάδα, σε λαιμό, ντεκολτέ, στο πρόσωπο, εννοείται. Είναι αρκετές να γεμίσουν, είναι αρκετός ο ορός του Κοχλία και η κρέμα να γεμίσει τις ρητίδες σας, να αφαιρέσει τις ραγάδες, τις πανάδες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-220-43-43 και όποιος καλέσει τώρα και για όσο θα είμαι στον αέρα θα πάρει τον Κοχλία από 40 ευρώ στα 19,90 μόνο, αλλά θα πάρει και... Όποιος τηλεφωνήσει τώρα και την κρέμα που κρατάς εκεί αξίας 25 ευρώ εντελώς δωρεάν στα 19,90. Δεν ξέρω όμως πότε θα ξαναβγεί ο Κοχλίας και πότε θα ξαναέρθει αυτή η προσφορά. Οπότε πάρτε δύο πακέτα, δηλαδή δύο Κοχλίες και δύο κρέμες, να τα κάνετε δώρο στην φίλη σας, στην κολλητή σας, στη μαμά σας. Και πραγματικά είναι προϊόντα που υπάρχουν σε κάθε σπίτι, τα έχετε λατρέψει, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Καλέστε στο 210-220-43-43 τώρα, γιατί αυτή η υπερπροσφορά σοκ δεν έχει ξαναγίνει. Μετά από ένα χρόνο ο Κοχλίας ξανά κοντά μας. Και να σας ξαναπώ για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, ότι θα πάρετε τον Κοχλία αξίας 40 ευρώ στα 19,90 μόνο, αλλά όσους καλέσετε τώρα αυτή τη στιγμή στο 210-220-43-43 και την κρέμα από 25 ευρώ μαζί στα 19,90. Και αν πάρετε δύο πακέτα, θα έχετε εντελώς δωρεάν και τα έξοδα αποστολής. Σηκώστε λοιπόν το τηλέφωνό σας, καλέστε στο 210-220-43-43, γιατί η ομορφιά... Δεν είναι κάτοικο στο Βόρο. 19,90 μόνο. Θέλω να σας πω ότι το έκρημα σαλιγκαριού, γιατί κάθισα και το έψαξα λίγο, διότι δεν μπαίνουν εύκολα αυτού του είδους τα εμπορικά σε εκπομπές, αν δεν είναι πρώτα διασταυρωμένα σε επίπεδο πληροφορίας και σε επίπεδο επιστημονικής αρτιότητας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό το έκρημα του σαλιγκαριού είναι αυτό που έχει τις αναπλαστικές ιδιότητες. Δηλαδή το βάζετε
στο πρόσωπό σας, στα χέρια σας, στο σώμα σας, στον ντεκολτέ σας, όπως είπε και η Ευρυδίκη, εγώ δεν είπα κάτι, και αλλάζετε εντελώς. Καταρχάς, παιδιά, μοσχομυρίζει. Μου αρέσει, μοσχομυρίζει και μου αρέσει παιδιά, που είσαι τόσο ενημερωμένος. Είναι ασύλληπτο, δηλαδή μυρίζει σαν κολόνια αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό, έτσι. Μυρίζει υπέροχα σαν άρωμα. Μου αρέσει που είσαι τόσο ενημερωμένος. Ακριβώς αυτό κάνει το σαλιγκάρι. Όταν κάτι έτσι τραυματίζει το καβούκι του, αυτό εκρήγνει περίσσια βλένας και κάνει ανάπλαση. Αυτό θέλουμε λοιπόν πάντως, αυτή την περίοδο έχει που έρχεται. Ναι. Πάρα το χειμώνα, να προετοιμάσουμε το δέρμα μας. Και για πες άλλη μια φορά το τηλέφωνο. 210-220-43-43, καλέστε τώρα για να πάρετε τον Κοχλία, αξία 40 ευρώ, και θα πάρετε, όσοι καλέστε τώρα μόνο που είμαι στον αέρα, εντελώς δωρεάν την κρέμα του Κοχλία, αξίας 25 ευρώ, και τα δύο προϊόντα στα 19,90, και θα τα βάζετε και πρωί και βράδυ σε πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ και χέρια. Για δύο ακόμα λεπτά, καλέστε στο 210-220-43-43 και τα δύο προϊόντα 19,90. Πάρτε δύο πακέτα για να έχετε και εντελώς δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Έχει μπει σε κάθε σπίτι ο Κοχλίας, τον έχετε λατρέψει. Δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Πραγματικά θα με θυμηθείτε και είναι το καλύτερο για να προετοιμάσετε το δέρμα σας για τον χειμώνα. Σε ευχαριστούμε πάρα και πολύ, Ευρυδίκη, για την παρουσία σου συνολικά σήμερα στην εκπομπή που μας τίμησες από την αρχή. Να ανακοινώσουμε τον νικητή. Είμαστε έτοιμοι. Δημήτριος Κούτουλας. Ο Δημήτρης Κούτουλας, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος θα έχει από τη Δευτέρα, από αύριο, θα επικοινωνήσει μαζί σας το εμπορικό μας τμήμα και από την εταιρεία Γκοργόλης ή εκπρόσωποι της εταιρείας για να κερδίσετε, για να πάρετε, κύριε Δημήτρη Κούτουλα, το δώρο σας. Εσείς είστε ο νικητής. Πολλά συγχαρητήρια. Να το χαρείτε με προσοχή και με κράνος. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Θέλω να σας πω ότι αύριο, λόγω των επαναληπτικών εκλογών, δεν θα δείτε την εκπομπή επιτόπου. Δεν θα είμαστε εδώ. Ωστόσο, το ενημερωτικό τμήμα του σταθμού θα είναι στις επάλξεις από τις 5 η ώρα το πρωί για να την γρήγορη, άμεση και έγκυρη ενημέρωσή σας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος το άλλο Σάββατο, ακριβώς στις 2 παρά 20. Και μην ξεχνάτε να είστε αληθινοί και όχι τέλειοι. Γεια σας.